Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε φιλοξενούμενο στην εκπομπή ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, ο κύριος Γιώργος Λυλίκας. Κύριε Λυλίκα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια περίεργη μέρα σήμερα. Παρότι μένεται ο πόλεμος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας, λίγα χιλιόμετρα από την Κύπρο στη Συρία, η σημερινή κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ακόμη δεν ξεκαθάρισε πλήρως. Λένε από αντιαεροπορικά εδάφους ή από αεροσκάφη, δεν έχει και τόση σημασία. Έχουμε την κατάρριψη ενός αεροσκάφους, πράγμα το οποίο έχει επιβεβαιώσει και η Ρωσία. Δημιουργεί πάρα πολλούς φόβους για επέκταση της ανάφλεξης και είμαστε, όπως είπαμε, σε μια περιοχή η οποία ούτως ή άλλως και λόγω της γειτνίασή της αλλά και λόγω των βρετανικών βάσεων και λόγω των διευκολύνσεων που παραχωρούμε σε άλλες χώρες. Έχει λόγους όχι να φοβάται, αλλά τέλος πάντων να ανησυχεί για όσα συμβαίνουν πολύ περισσότερο από ό,τι ανησυχούσε μέχρι τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε ανησυχοί, γιατί η Τουρκία δεν κατέριψε το αεροπλάνο μιας οποιασδήποτε χώρας, αλλά μιας από τις δύο υπερδυνάμεις. Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου η Ρωσία δεν θα έλεγα έκανε επίδειξη δύναμης, αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξε την αποφασιστικότητα της για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, με ισχυρή, θα έλεγα, στρατιωτική παρέμβαση. Αυτό είναι και ένα είδος έμμεσης αφισβήτησης, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, και του ρόλου της Ρωσίας στην περιοχή μας. Γι' αυτό και καθίσταται ακόμη πιο ανησυχητική κατάσταση, όπως το περιγράψατε σωστά, να δούμε ενδεχόμενα μια επέκταση αυτής της σύραξης με ανυπολόγιστες συνέπειες και προεκτάσεις, γιατί η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Yeah. Βέβαια, να ευχηθούμε ότι να μην υπάρξει αντίδραση από πλευράς Ρωσίας και να βρεθεί ένας τρόπος εξομάλυσης των πραγμάτων. Αν και η ακύρωση της επίσκεψης Λαυρόφ στην Τουρκία στέλνει πρώτα ένα πολιτικό μήνυμα της αρέσκειας από πλευράς Ρωσίας. Μακάρι να μείνουμε στα πολιτικά μηνύματα και στις πολιτικές αντιδράσεις. Ακριβώς. Γιατί μια δυναμική αντίδραση από μέρους της Ρωσίας σίγουρα θα οδηγήσει σε ανεξέλεκτη κατάσταση. Θα εμπλέξει το ΝΑΤΟ, θα εμπλακούν χώρες της περιοχής και βεβαίως σωστά επισημάνατε ότι εμείς ως Κύπρος είμαστε πάρα πολύ κοντά, αλλά και η παρουσία του Βρετανικού βάσεως σε περίπτωση εμπλοκής του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, αντιλαμβανόμαστε ότι θα βρεθούμε και εμείς στο κέντρο των εξελίξεων με πολύ αρνητικές συνέπειες. Θεωρείτε ότι η Τουρκία, για λόγους, ακόμη και αν υπήρξε παραβίαση κάποιων μέτρων ή κάποιων χιλιομέτρων τέλος πάντων του εθνικού εναέριου χώρου της, έτσι χωρίς να νιώθει ότι έχει τις πλάτες, τα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων ότι έχει τη δύναμη να αντέξει σε μία αντίδραση, θα κατερρύπτει ένα ρωσικό αεροσκάφος? Είναι κάτι που πραγματικά με προβλημάτιζε. Για κουταμάρα στρατιωτικών. Έτσι είναι. Να ευχηθούμε να μην είχε μπλάτες. Να ευχηθούμε να ήταν μια τρέλα είτε του Ερντογάν είτε των στρατηγών σε μια προσπάθεια να επιδείξουν την ισχύ της Τουρκίας ή, εν πάση περιπτώσει, να διασφαλίσουν ότι έχουν ένα ρόλο, συνεχίζουν να έχουν ένα ρόλο, γιατί κατέρευσαν τα μεγαλοσχήματα και μεγάλες ιδέες που είχα για την περιοχή, για τον ρόλο του στην περιοχή. Διότι αν το έπραξαν μετά από συνεννόηση με άλλες χώρες και ενδεχόμενα τις ΗΠΑ, τότε τα πράγματα σίγουρα θα εκτροχιαστούν. Ας ελπίσουμε ότι ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια που ήθελε να δηλώσει ότι η Τουρκία δεν έχει εξοφλήσει, γιατί οι εξελίξεις, η αλήθεια είναι ότι οδηγούν σε περιορισμό του ρόλου της Τουρκίας. Θυμηθούμε ότι είχε ενθέσει ως στόχο να καταστεί ηγέτιδα χώρα του Ισλαμικού κόσμου, της περιφέρειας. Μάλιστα, ενέταξε ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του το περίφημο Στρατηγικό Βάθος την Κύπρο, τον έλεγχο της Κύπρου, ως πολύ σημαντικό για να αναγνωρίσουν οι μεγάλες δυνάμεις το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Είχε πάρει το πράσινο φως από την Αμερική για να επιτρέψει την χρήση της βάσης του Τσιρλίκ να μπει στη Συρία και να καταλάβει μια ζώνη βάθους 40 χιλιόμετρων και μήκους 80 χιλιόμετρων για να κάνει μια ζώνη ασφαλείας, όπως έλεγε, που στην πραγματικότητα μια ζώνη που δεν θα επέτρεπε ποτέ στο να δημιουργηθεί κουρδικό κράτος, αν κάποιος κοιτάξει τη γεωγραφία. Αυτό κατέρευσε, δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει μετά την παρέμβαση της Ρωσίας. Γενικώς η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων που είχε εξαγγείλει ο κ. Νταβούτογλου δεν περπάτησε. Έχει μετατραπεί σε πολιτική πολλαπλών προβλημάτων. Είναι σε πόλεμο με τους Κούρδους. Έχουμε την έξοδο του Ιράν, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, την έξοδο του Ιράν από την απομόνωση, μάλιστα με την υπογραφή της συμφωνίας και τη συμμετοχή και των ΗΠΑ,
που αυτό γνωρίζοντας ιστορικά την περιοχή στην Τεχεράνη, ναι. Είχε πάντα πιο σημαντικό ρόλο γεωστρατηγικό από την Τουρκία η Τεχεράνη πριν έχουμε την επανάσταση την Ισλαμική στο Ιράν. Άρα δημιουργούνται εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Δεν σας κρύβω ότι έλεγα τελευταία και χψες στον πρόεδρο της Ελλάδας, της Βουλής των Ελλήνων, την ανησυχία μου, μπας και η Τουρκία εκφράσει με κάποιον τρόπο μια επιθετικότητα έναντι της Ελλάδας, του Αιγαίου ή της Κύπρου ως επίδειξη δύναμης για να δηλώσει ότι είμαι παρούσα και δεν περιορίστηκε ο ρόλος μου, αλλά παραμένω η μεγάλη δύναμη της περιοχής. Τελικά το είδα, αντί έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, το είδαμε έναντι της Ρωσίας. Αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικό η Ελλάδα ακριβώς, με τη Ρωσία. Ακριβώς. Και εδώ είναι που πραγματικά, όπως το διατύπωσετε προηγουμένως, μακάρι να ήταν μια απενεννοημένη ενέργεια κάποιου στρατηγού ή και του Ερντογάν προκειμένου, διορθώνεται πιο εύκολα από το αν αποτελεί στρατηγική συνεννόηση για να προκαλέσουν τη Ρωσία σε έναν ευρύτερο πόλεμο. Μια και ξεκινήσαμε με αυτό το επεισόδιο, βλέπετε ότι ο χάρτης της περιοχής ούτως ή άλλως αλλάζει πολιτικά κυρίως με την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Έχουμε αλλαγές καθεστώτων και αστάθεια σε όλη την περιοχή γύρω μας. Σε αυτή την περίπτωση η Κύπρος λέμε ότι αποτελεί νησίδα σταθερότητας. Βέβαια νησίδα σταθερότητας με κατοχή και με τουρκικά στρατεύματα, αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε θερμό πόλεμο. Ναι. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Θεωρείτε ότι μπορεί όντως ο γεωπολιτικός ρόλος ο δικός μας να αναβαθμιστεί λόγω της κατάστασης που επικρατεί γύρω μας? Σφάζονται, εδώ δεν σφαζόμαστε τουλάχιστον. Είναι σωστή η ανάλυση. Θα έλεγα το εξής, ότι ζούμε, δεν το έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει, αλλά ζούμε μια ιστορική περίοδο όπου θα αλλάξει άρδιν ο γεωπολιτικός χάρτης της περιοχής μας. Άρδιν. Και το ισοζύγιο δυνάμεων. Βλέπουμε χώρες όπως είναι το Ιράν να βγαίνουν από την απομόνωση, όπως είπαμε πριν. Βλέπουμε την Αίγυπτο να στρέφεται και να συνεργάζεται στρατιωτικά και πολιτικά περισσότερο με τη Ρωσία σήμερα. Βλέπουμε χώρες όπως η κυβέρνηση όπως είναι το Ιράκ, που είναι, θα έλεγα, φιλοαμερικάνικη κυβέρνηση, να καλεί τη Ρωσία να βομβαρδίσει και στο Ιράκ. Βλέπουμε καθεστώτα πλέον να αφισβητούνται όπως είναι της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Η σαφής προειδοποίηση από μέρους της Ρωσίας ονομαστικά για το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία ότι επεμβαίνουν και χρηματοδοτούν το Ισλαμικό κράτος δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά. Δεν συνηθίζουν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις να ονοματίζουν κάποιες χώρες με το όνομα τους. Άρα βρισκόμαστε στο επίκεντρο κάποιων ζυμώσεων που θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η Κύπρος ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφαλώς, αλλά και ιδιαίτερα λόγω των ιστορικών καλών σχέσεων που έχουμε και με τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ, μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή, δεδομένου ότι θα επικρατήσουν συνθήκες ασφάλειας. Η κατοχή και η συνέχιση της κατοχής και της διαίρεσης της Κύπρου μας δυσκολεύει σε αυτόν τον ρόλο. Δεν μας τον αφαιρεί, δεν μας τον ακυρώνει, γιατί μπορεί με πρωτοβουλίες όπως το κάνει στο παρελθόν και είναι η κυβέρνηση και προηγούμενες κυβερνήσεις να μεσολαβήσουμε και μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραήλ και μεταξύ σήμερα, για τους υδρογονάνθρακες για παράδειγμα, να μεσολαβήσουμε μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Ναι. Η Κύπρος μπορεί να είναι ο κόμβος συνεργασία συνεργειακά, γιατί η άμεση συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Αραβικό κράτο είναι λίγο δύσκολη. Ασφαλώς, εάν είχαμε λιμένο του Κυπριακού, αν εξευρεθεί η λύση του Κυπριακού και αυτή η λύση οδηγήσει σε αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, οδηγήσει, αν θέλετε, σε μια λειτουργική, ένα λειτουργικό κράτος που δεν θα έχει προστριβές και πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό του, αυτό θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο στο να καταστούμε και εμείς μοντέλο, αν θέλετε, από τη μια για το πώς επιλύονται τα προβλήματα με πολιτικά μέσα και όχι με στρατιωτικά μέσα, και από την άλλη θα επιτρέψει στο κράτος μας να αφιερώσει περισσότερες δυνάμεις από ό,τι αφιερώνει σήμερα, γιατί πολλές δυνάμεις αναλώνονται στη λύση του Κυπριακού, να αφιερώσουμε πολύ περισσότερες δυνάμεις σε πρωτοβουλίες που θα είναι υποφελείς για όλους τους γείτονές μας. Το γεγονός ότι είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε εκφράσει και την επιθυμία να γίνουμε ένα από τα μέλη της Συμμαχίας για την Ειρήνη. Μάλιστα, ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν έχει κρύψει ότι αν μπορούσαμε ή αν υπήρχαν δυνατότητες, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και την επιλογή του ΝΑΤΟ, κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή ως επιλογή. Μας δυσκολεύει στο να ασκήσουμε αυτό το ρόλο? Όχι. Καταρχήν να πούμε ότι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται με απαιτεί ομοφωνία. Ναι. Αυτό μας δίνει έναν ισχυρό όπλο. Εάν θέλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, για προβλήματα της περιοχής μας, να ασκήσουμε την επιρροή μας έτσι ώστε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα συγκεκριμένα προβλήματα της περιοχής μας, να είναι πιο ισοσκελισμένοι, πιο εξισορροπημένοι, αν θέλετε. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι μας αναγνωρίζουν ότι έχουμε ρόλο στην περιοχή. Είδαν τον ρόλο που διαδραματίσαμε το 2006 με την εισβολή τότε του Ισραήλ στο Λίβανο. Yeah. Όλη η διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών έγινε μέσα από την Κύπρο. Είδα στην πορεία πρωτοβουλίες άλλες που είχε πάρει κατά καιρούς οι κυβερνήσεις μας, που βοήθησαν στο να επέρθει μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή ή να συνεννοηθούν στο παρασκηνιακά κάποιες αραβικές χώρες με το Ισραήλ και μας αναγνωρίζουν αυτόν τον ρόλο. Είναι ταυτόχρονα γεγονός ότι εμείς γνωρίζουμε καλύτερα την περιοχή από ό,τι γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι, που είναι πολύ μακριά από τις Βρυξέλλες ή Μέση Ανατολή, ενώ εμάς είναι πάρα πολύ κοντά και γνωρίζουμε και την κουλτούρα, κάτι που δεν γνωρίζουν άλλες χώρες, και εξού και πολλά λάθη που γίνονται. Αναφερθήκατε πριν στην Αραβική Άνοιξη. Ναι. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες που υποκίνησαν την Αραβική Άνοιξη μελετούσαν καλύτερα τους λαούς της περιοχής και την κουλτούρα της περιοχής, είμαι σίγουρος ότι δεν θα υποκινούσαν την Αραβική Άνοιξη, γιατί πολύ σύντομα διαπίστωσαν και ήδη ότι μετατράπηκε σε Ισλαμικό χειμώνα. Επέτρεψε σε όλα αυτά τα ριζοσπαστικά ή ακραία Ισλαμικά κινήματα να αναπτυχθούν και να καταλάβουν το κενό που δημιουργήθηκε από την πτώση κάποιων καθεστώτων. Από την άλλη, μπορούσαν να παραμείνουν επάπειρο καθεστώτα τα οποία δεν είχαν και δημοκρατικές καταβολές, ούτε βεβαίως έχουμε τον Άσαντ από τον παππού στον εγγονό, από τον πατέρα στο γιο, και δεν ξέρουμε πού θα πήγαινε. Ή άλλα καθεστώτα που τέλος πάντων δεν είχαν μία δομή δημοκρατική. Είναι ευχής έργων να επικρατήσει παντού η δημοκρατία. Δεν υπάρχει αφιβολία περί τούτου. Από την άλλη όμως, η διεθνής κοινότητα πρέπει να καθορίσει κάποιους κανόνες για το πώς και πού παρεμβαίνει η διεθνής κοινότητα. Δεν μπορεί κάθε μεγάλη χώρα, μια υπερδύναμη, ή στην προηγούμενη περίπτωση οι ΗΠΑ, μπορεί σε άλλη περίπτωση να είναι η Ρωσία ή η Γαλλία, να παρεμβαίνουν στο εσωτερικό των χωρών και να αποφασίζουν για τα καθεστώτα. Διαχρονικά όμως αυτό δεν γινόταν ιστορικά. Σωστό. Από καταβολή κόσμου. Έχετε δίκιο. Αλλά υποτίθεται ότι μάθαμε ή έπρεπε να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν και σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Το σωστό είναι να αξιοποιείται το Συμβούλιο Ασφαλείας και να παίρνονται κάποιες κοινές αποφάσεις και κοινές δράσεις. Με κοινούς κανόνες που θα είναι οι ίδιοι σε όλες τις περιπτώσεις. Να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση των λαών ότι χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μιλήσαμε για το καθεστώς της Συρίας ή του Γκαντάφη και τη δικτατορικότητα τους. Ασφαλώς. Μήπως είναι πιο δημοκρατική η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Καθένα άλλο. Ακόμα και η ίδια η Τουρκία. Έχει τον πιο μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων σε τη φυλακή σήμερα ο Ερντογάν. Είναι αυτά που βλέπουν οι λαοί. Η Τουρκία έχει μια επίφαση δημοκρατίας λόγω των εκλογών και των. Σωστό. Όμως έχουμε άλλες χώρες, όπως ανέφερα προηγούμενα, η Σαουδική Αραβία, ούτε εκλογές έχει, ούτε το ίδιο και το Κατάρ και άλλες χώρες. Δεν μπορεί να κρίνουμε τα καθεστώτα με βάση το αν είναι φιλικά προς εμάς ή όχι. Αν θα τα κρίνουμε με βάση τη δημοκρατικότητά τους, τότε θα πρέπει να κριθούν όλα τα καθεστώτα με τον ίδιο τρόπο. Είναι το ίδιο που υποφέρουν εμείς ως Κύπρος. Είναι λίγο ρομαντικό νομίζω. Ασφαλώς, έτσι είναι. Αλλά είναι αυτό που δημιουργεί και τα πολλά προβλήματα. Γιατί οι λαοί δεν αποδέχονται τελικά τις παρεμβάσεις όταν τις νιώθουν ως αδικία. Όταν νιώθουν ότι στη μια χώρα συμπεριφέρεσαι διαφορετικά, ενώ στη δική του συμπεριφέρεσαι διαφορετικά. Είναι το αίσθημα που έχει ο Κυπριακός λαός σήμερα στην Κύπρο, ότι σε άλλες περιπτώσεις που υπήρξε εισβολή και κατοχή σε άλλη χώρα, και οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα ήταν πιο αποφασιστικές, πήραν κυρώσεις, εφάρμοσαν μέτρα για να επαναφέρουν το διεθνές δίκαιο. Στην περίπτωση μας αυτό δεν συμβαίνει γιατί η Τουρκία είναι σύμμαχος τους. Αν η Τουρκία δεν ήταν μέρος του ΝΑΤΟ, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι μέχρι σήμερα θα είχε οδηγηθεί σε απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων μέσα από κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας. Αλλά το έπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Ακριβώς. Βέβαια, ο Θουκυδίδης έλεγε ότι ο δυνατός προχωράει μέχρι εκεί που του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος προχωράει μέχρι εκεί που του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτό είναι απόλυτα σωστό και επειδή τώρα είναι και λίγο επίκαιρο, γιατί συζητούμε και για τις εγγύσεις, για παράδειγμα, στο Κυπριακό. Και συνηθίζω να λέω ότι ασφαλώς είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα χώρες να έχουν κηδεμόνες, εγγυητές. Από την άλλη, ένας πόλεμος ή μια εισβολή δεν εξαρτάται από το αν μια χώρα έχει συμφωνίες εγγυήσεως ή όχι. Η Τουρκία είχε και το 64 και δοκίμασε. Και σταμάτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε την εισβολή. Ναι. Το 68 το δοκίμασε ξανά, τη σταμάτησε η Σοβιετική Ένωση. Η Αμερική δεν εισέβαλε στο Ιράκ γιατί είχε συμφωνίες εγγύησεως. Οι πολέμοι και οι εισβολές γίνονται ανάλογα με τη δύναμη του επιτιθέμενου από τη μια και από την άλλη από το κατά πόσον οι διεθνείς συνθήκες επιτρέπουν έναν τέτοιο πόλεμο ή όχι. Απλώς να μην δημιουργείται και ένα άλλο θυνομιμότητας όπως η Τουρκία ισχυρίζεται ότι ως εγκύτρια δύναμη. Ακριβώς, μπορεί να το επικαλυστεί. Και νομίζω αυτά μας φέρνουν και στο Κυπριακό. Το ότι αποτελούμε αυτή τη νησίδα ηρεμίας σε μια ταραγμένη περιοχή είναι και λίγο πλασματικό.
με την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων, με τη συνέχιση της εισβολής, με τον επικισμό. Κάθε άλλο, μάλλον, είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη και ενδεχομένως είναι τόσο ευθραυστή που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να έχουμε και εδώ μια έκρηξη κάποιων ταραχών. Ωστόσο, μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που ακολουθείτε για πάνω από το 1974, με τις συνομιλίες και οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Όχι, καταρχήν να πω ότι, όπως το έλεγα και στο βιβλίο μου πριν από 6 χρόνια, το 2008 εκδόθηκε, το status quo, δηλαδή η συνέχιση της παρούσας κατάστασης, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για όλο τον Κυπριακό λαό και για τους Τουρκοκύπριους, αλλά ακόμη πιο επικίνδυνη για τους Ελληνοκύπριους. Διότι μπορεί να μην έχουμε δυνάμεις στην απειλή, γιατί δεν προσφέρουν οι διεθνείς συνθήκες για μια νέα στρατιωτική σύραξη ή στρατιωτική επίθεση από μέρους της Τουρκίας. Όμως μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει τον ανεξέλεγκτο επικισμό και αυτό θα δημιουργήσει μετά από ένα σημείο πρόβλημα ζωτικού χώρου στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Και αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή για τον Κυπριακό Ελληνισμό και για τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους. Άρα ασφαλώς το Κυπριακό πρέπει να λυθεί. Αλλά σε συνδυασμό, θα έλεγα, με την προηγούμενη μας κουβέντα, για να υπέρθει ασφάλεια και σταθερότητα, πρέπει η λύση να μας οδηγήσει σε έναν κράτος το οποίο να είναι λειτουργικό και βιώσιμο. Όση σημασία έχει η ίδια η λύση, αλλά τόση σημασία έχει η επόμενη μέρα της λύσης. Εάν η λύση που θα βρούμε θα οδηγεί λόγω διαφόρων προνοιών σε παράλυση του κράτους και σε νέες προστριβές, αντί να οδηγηθούμε σε σταθερότητα, θα οδηγηθούμε σε ανασφάλεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να γίνει αντικείμενο των ίδιων των συνομιλιών. Ασφαλώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την πολιτική επιλογή. Δηλαδή, η λύση πρέπει να εξευρεθεί με πολιτικά μέσα. Και πολιτικά μέσα σημαίνει διάλογος. Η διαφωνία μας με τον Πρόεδρο δεν έγκυται στο ότι κάνει συνομιλίες. Η διαφωνία μας έγκυται στο ότι εμείς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει, αν δεν έχει λόγο σοβαρόν, θα εγκαταλείψει τη διαχρονική τη στρατηγική απέναντι στην Κύπρο. Τα κράτη, ξέρετε, δεν αλλάζουν πολύ. Και συνεπώς δεν συνομιλούμε μέχρι να αλλάξει η στρατηγική. Συνομιλούμε, αλλά κάνουμε παράλληλα κάποιες άλλες κινήσεις. Και αυτή ήταν και το πνεύμα, να θέλετε, της όλης στρατηγικής που καταθέσαμε στο Εθνικό Συμβούλιο τον περασμένο Φεβρουάριο. Εμείς θεωρούμε ότι επειδή τα κράτη δεν λειτουργούν με ηθικούς κανόνες, ας είμαστε ειλικρινείς. Ούτε και έχουν αυτό λέγαμε και πριν από λίγο. Ακριβώς. Ούτε και έχουν τύψει συνειδήσεως. Δηλαδή, κάποια μέρα θα ξυπνήσει ένας καλός πρωθυπουργός της Τουρκίας, θα παραμερίσει τα τουρκικά ή οτιδήποτε. Και κρίμα που κατέχουμε την Κύπρο. Αυτά δεν συμβαίνουν. Τα κράτη, εάν πιστεύουν, εάν νιώθουν ότι μια πολιτική που ακολουθούν σε έναν τομέα ή απέναντι σε μια χώρα τους αποδίδει καρπούς και ταυτόχρονα δεν τους παρεμποδίζει να επιτύχουν κάποιους άλλους σημαντικούς στόχους παράλληλα, δεν θα αλλάξουν ποτέ στρατηγική και πολιτική. Τα κράτη αλλάζουν πολιτική όταν η πολιτική που ακολουθούν δεν τους αποδίδει, εδώ εξαιρείται η Κύπρος, διότι δεν μας αποδίδει για 41 χρόνια, αλλά ακολουθούμε την ίδια πολιτική, ή αλλάζουν πολιτική όταν η πολιτική τους σε έναν τομέα τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για να πετύχουν άλλους σημαντικούς στόχους. Εδώ είναι η ουσία της διαφωνίας μας. Εμείς λέμε ότι αφού δοκιμάσαμε για 41 χρόνια μέσα από μια πεπατημένη οδό, και εγώ λέω ότι μέχρι το 2004 ενδεχόμενα, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν είχαμε και πολλά μέσα να δημιουργήσουμε κόστος, να καταστήσουμε την κατοχή ασύμφορη στην Τουρκία. Αλλά είδαμε ότι αυτή η πολιτική δεν απέδωσε τους καρπούς που θέλαμε. Και αφού όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μίληση του Κυπριακού οφείλεται στην τουρκική αδιαλλαξία, εάν λοιπόν η πολιτική που ακολουθούμε δεν είναι ικανή να κάψει την τουρκική αδιαλλαξία για να ανοίξει ο δρόμος για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού, τότε πρέπει να σκεφτούμε ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία ή για να φέρουμε την Τουρκία πρώτου διλήμματος να προβληματιστεί κατά πόσο τη συμφέρει να συνεχίσει αυτή την πολιτική στον Κυπριακό ή να την εγκαταλείψει. Όταν η διαδικασία που ακολουθούμε είναι αυτή που προκρίνει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και κυρίως τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μπορούμε μονομερώς να αλλάξουμε τους όρους του παιχνιδιού? Να πούμε, δεν ακολουθούμε αυτό, θέλουμε να ακολουθήσουμε κάτι άλλο, γιατί δεν κάπτεται η διαλλαξία της Τουρκίας? Δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι σωστή ερώτηση η μέρα, αλλά δεν θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Τα Ηνωμένα Έθνη μας καλούν να πούμε σε ένα διάλογο. Ναι. Καταρχήν, και στο παρελθόν, πολλές κυβερνήσεις και στην αρχή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να πω, τους πρώτους μήνες, οδηγήθηκε στο να προσεγγίσει το Κυπριακό πρώτα διαβλέποντας αν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες για ένα παραγωγικό διάλογο. Αυτό δεν μας εμποδίζει να αξιοποιήσουμε διάφορες προκλήσεις της Τουρκίας, για παράδειγμα, και να τις δημιουργήσουμε κόστος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτικών με την ενταξιακή πορεία
Και εγώ δεν δέχομαι το παραμύθι που λένε κάποιοι ότι δεν ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Είναι ύψιστος στόχος για την Τουρκία. Η Τουρκία, αν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει η ισχυρότερη πολιτικά, όχι μόνο στρατηγικά. Όχι, ενδεχομένως να έχει αντιληφθεί ότι είναι πολύ δύσκολη η ένταξή της, ναι, και όχι λόγω της Κύπρου ή της Ελλάδας, αλλά περισσότερο λόγω της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Σωστό. Αυτό είναι σωστό όπως το θέτετε και το έχει συνειδητοποιήσει. Θα συνεχίσει να επιδιώκει τον ύψιστο στόχο που είναι η ένταξή της, γιατί καταλαβαίνει όλα τα πολιτικά πλεονεκτήματα που θα της δώσει, ιδιαίτερα με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Από εκεί και πέρα είναι και ένα διαπραγματευτικό νατού για την Τουρκία. Στην περίπτωση που φτάσει στο παραπέντε και δεν θα μπορεί να ενταχθεί λόγω έστασης της Γερμανίας ή της Γαλλίας, τότε θα κινηθεί αλλά με τους δικούς της πλέον όρους, αφού δεν θα την ικανοποιήσουν ή στην ένταξη, στο να εξασφαλίσει την ειδική προνομιακή σχέση που θέλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους για την Τουρκία. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Και στα δύο όμως αυτά ζητήματα η Κύπρος έχει βέτο. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε οικονομικό κόστος στην Τουρκία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι, ότι αυτό που λέτε ότι η Τουρκία θέλει διαχαώς να ενταχθεί, βεβαίως γνωρίζει τα προβλήματα. Δεν θα περίμενε κάποιος ότι θα έκανε κάποια βήματα, το ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, το ότι το λιγότερο δεν επιτρέπει τον ελιμενισμό οπλίων κυπριακών ή τις υπερπτήσεις αεροσκαφών που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν δίνει την εντύπωση ότι δεν την ενδιαφέρει και τόσο. Αυτά έχουν τεθεί ως όροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν τεθεί ως όροι, αλλά βλέπει ταυτόχρονα η Τουρκία ότι προχωρούσε μέχρι ενός σημείου η ενταξιακή της πορεία, ακόμα και με την συνεχιζόμενη κατοχή. Ακόμα και με τη μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη μη εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας, ακόμα και μετά, αν θέλετε, τα πρόσφατα έγγραφα της Τουρκίας που αποκαλεί εκλυπούσαν την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί γνωρίζει ότι έχει μια τεράστια αγορά και γνωρίζει ότι οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία κλπ. Ιδιαίτερα η Αγγλία και για πολιτικούς λόγους, αλλά οι άλλες χώρες περισσότερο για οικονομικούς, θέλουν την Τουρκία στις παρυφές ή σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Ταυτόχρονα είναι αποτελείμενο της πολιτικής κουλτούρας της Τουρκίας. Η Τουρκία πάντα επιχειρεί σε όλα τα ζητήματα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και με τις ΗΠΑ, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ. Όταν πρόκειται να γίνει μια συγκεκριμένη συνεργασία σε ένα συγκεκριμένο τομέα, η Τουρκία ζητά πάντα ανταλλάγματα. Και πάντα διαπραγματεύεται, αν θέλετε, με πρώτιστον στόχο πώς θα πετύχει τα περισσότερα ωφέλη για τη χώρα της. Το είδαμε το 2003 που ζήτησε η Αμερική να χρησιμοποιήσει τις βάσεις και τον αέριο χώρο για να μπει στο Ιράκ. Το είδαμε τώρα για να χρησιμοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τη βάση του Τσιλίκ, που είναι βάση του ΝΑΤΟ στην ουσία. Έπρεπε να τη δώσει ανταλλάγματα και τη έδωσε ανταλλάγματα επιτρέποντα να κάνει τον πόλεμο κάτω των Κούρδων, αλλά και να μπει στη Συρία, ανάσχετα αν δεν μπόρεσε λόγω τη Ρωσία να μπει στη Συρία. Άρα αυτή είναι η πολιτική κουλτούρα τη Τουρκία. Δεν δίστασε ο Ερντογάν και ενώπιον Ευρωπαίων ηγετών να του πει ότι εσεί με έχετε ανάγκη, εσεί έχετε ανάγκη την Τουρκία και όχι η Τουρκία εσά. Γιατί έτσι διαπραγματεύεται, όπω οι Ευρωπαίοι το αποκαλούν πλέον, ανατολίτικο μπαζάρι. Η Τουρκία θέλει πάντα ανταλλάγματα να τα παίρνει εκ των προτέρων και τις δεσμεύσεις που δίνει τις υλοποιεί ή καθόλου ή εν μέρη. Το γεγονός ότι η Τουρκία ως χώρα, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που κυβερνάται από το ΑΚΕΠΕ, το οποίο είναι ένα ισλαμικό κόμμα, μπορεί να δημιουργήσει τουλάχιστον στην Ευρώπη και λόγω των εξελίξεων που έχουμε με το Ισλαμικό κράτος μια μεγαλύτερη φοβία το ότι ποιους θα βάλουμε πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε η Τουρκία έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει για να χτυπήσει τους Κούρδους και μέλη του Ισλαμικού κράτους. Αυτό δεν μπορεί να της δημιουργήσει ένα περαιτέρω πρόβλημα. Είναι πολύ σωστή διαπίστωση και διαβάζοντας διάφορα blogs ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων αλλά και αμερικανικά. Κάποιοι μπορεί να το πούνε Ισλαμοφοβία, αλλά τέλος πάντων κανείς δεν μπορεί να το απορρίψει, ότι μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει και δεν είναι Ισλαμοφοβία γενικά και αόριστα. Οφείλεται στο γεγονός ότι αποδεδειγμένα πλέον η Τουρκία στήριξε και στρατιωτικά και οικονομικά, αλλά κυρίως με εξοπλισμό, στρατιωτικό εξοπλισμό, το Ισλαμικό κράτος. Και αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, εγώ διαβάζω σε αμερικάνικα blogs και δεξαμενές σκέψεις, αναλύσεις που παρουσιάζουν από τη μια τον Ερντογάν ως αναξιόπιστο αλλά και απρόβλεπτο, αλλά και από την άλλη την Τουρκία ως χώρα πλέον. Ως αναξιόπιστη σύμμαχο έναντι της Δύσης. Αυτά δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Και βεβαίως στην ιστορία αναφερθήκατε στο Θουκυδίδη πριν, τα πάντα ρίν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι στατικό. Γι' αυτό λέγαμε να αλλάζει ο γεωπολιτικός χάρτης στην περιοχή. Ναι,
υπάρχει, αν θέλετε, μια ανησυχία απέναντι στην Τουρκία που έχει να κάνει με δύο επίπεδα. Το ένα είναι ο χαρακτήρας του κράτους και η επιθετικότητα του, αλλά και η σχέση του κυβερνώντος κόμματος που είναι Ισλαμικό κόμμα έναντι των υπολείπων ριζοσπαστικών Ισλαμικών κινημάτων και της τρομοκρατίας. Και το δεύτερο, στη συγκυρία της σημερινή, έχει να κάνει και με την οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που μαστίζεται από μια κρίση, ιδιαίτερα η Ευρωζώνη, μια βαθιά οικονομική κρίση. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ήταν να κάνει μέλος μια άλλη χώρα, η οποία είναι τεράστια, είναι πρώτη σε πληθυσμό, πιο μεγάλη και από τη Γερμανία, και με κίνδυνο να έχει μαζική μετανάστευση πλέον Τούρκων ή στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι τα δύο, αν θέλετε, καινούργια στοιχεία που προέκυψαν λόγω των συγκυριών πολιτικών του έναν, οικονομικών του άλλων, ναι, που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η άποψή μου ήταν πάντα ότι εάν θα παίξουμε το χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσουμε πίεση πάνω στην Τουρκία, δεν πρέπει να το παίξουμε την τελευταία στιγμή. Γιατί μπορεί να μην φτάσουμε στην τελευταία στιγμή. Πώς μπορούμε να το παίξουμε αυτό το ευρωπαϊκό χαρτί για να επανέλθουμε στα του Κυπριακού και των διαπραγματεύσεων? Να σας πω, για παράδειγμα, αν και το είχα στην πρότασή μας τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγο μετά το Φεβρουάριο, η Ολλανδία είχε πάρει μια πρωτοβουλία και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας είχε παρουσιάσει μια πρόταση να διασυνδεθεί η διάθεση ευρωπαϊκών κοντιλίων στην Τουρκία με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν το στηρίξαμε αυτό. Ενώ θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα το εισηγηθούμε. Γιατί έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις που αφορούν την Κύπρο και όχι μόνο την Κύπρο, και τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους Τούρκους πολίτες και την ελευθερία και τη δημοκρατία. Και θα μπορούσε να αποστηρηθεί πολλά δισεκατομμύρια. Η Τουρκία παίρνει δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της αγροτικής της οικονομίας στα πλαίσια της εναρμόνισης της με το κεκτημένο ως βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε λοιπόν αυτά τα δισεκατομμύρια να τα στηρίξουμε και να τα διασυνδέσουμε με την υλοποίηση κάποιων υποχρεώσεων εναντί της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι η αναγνώριση, όπως είναι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Είναι τόσα αυτά τα χρήματα που θα μπορούσε η Τουρκία να αλλάξει πολιτική, μάλλον να επανακαθορίσει στρατηγική? Όχι. Είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια και κάθε χώρα τα έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να την πείσουν για να αλλάξει. Από μόνο του όχι. Γι' αυτό εμείς στη στρατηγική μας λέμε με συγκεκριμένους τρόπους πώς πρέπει και μπορεί να καταστεί ευρωπαϊκό πρόβλημα το Κυπριακό, δηλαδή να αρχίσουν οι Ευρωπαίοι να έχουν συμφέρον από μια καλή θέση του Κυπριακού, δημιουργώντας εμείς, αν θέλετε, δυσκολίες εκεί που δημιουργούσε στο παρελθόν η Τουρκία στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, δημιουργώντας, αν θέλετε, ανέφικτους κάποιους στόχους, τις αναπτύσσοντας εμείς πρωτοβουλίες στην περιοχή. Και τώρα το κλίμα είναι πολύ ευνοϊκό για μας να πάρουμε πρωτοβουλίες. Πάρα πολύ ευνοϊκό. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση τόσο μεγάλων, είναι εδώ που δημιουργείται ο ρόλος για τα μικρά κράτη. Γιατί κανένας από τις υπερδυνάμεις δεν ανησυχεί εάν πιστωθεί με μια επιτυχία. Δεν ανταγωνίζονται. Ακριβώς, δεν ανταγωνίζονται. Και το είδαμε στο παρελθόν, το Παλαιστινιακό προχώρησε και η μόνη συμφωνία ουσίας που είχαμε στο παρελθόν προήρθε από τη Σουηδία. Μια χώρα που δεν ανησυχούσε ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία και δεν υπέσκαψαν την πρωτοβουλία της για να πετύχει κάποια πρόοδο στο Παλαιστινιακό. Άρα εδώ, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από τις οποίες θα υποφεληθούν όλοι οι υπόλοιποι και θα πιστωθούμε και εμείς. Που το έχουμε ανάγκη. Αυτό θα μας βοηθήσει στο Κυπριακό? Όσο νομίζω αναβαθμίζεται ο ρόλος της Κύπρου, όσο δείχνουμε πόσο χρήσιμοι είμαστε να παραμείνουμε σε έναν ανεξάρτητο κράτος με καλές σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες και ότι η προσπάθειά μας είναι πώς να βοηθήσουμε στο να επικρατήσει σταθερότητα με σεβασμό προς τα συμφέροντα των γειτόνων μας αλλά και των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει, γιατί και οι ίδιες οι μεγάλες δυνάμεις, ξέρετε, γνωρίζουν πολύ καλά το παιχνίδι στη διεθνή σκακέρα. Οπότε πάρει πρωτοβουλία η Αμερική. Εάν αυτή η πρωτοβουλία, η επίλυση ενός θέματος, επηρεάζει τα ρωσικά συμφέροντα και η πρωτοβουλία γίνεται χωρίς την εμπλοκή της Ρωσίας ή σε συνεννόηση με τη Ρωσία, καταραίει πολύ σύντομα λόγω του ρόλου που θα παίξει η Ρωσία. Και αντίστροφα, όσες πρωτοβουλίες πήρε η Ρωσία όπου επηρεάζονται την Αμερική, την υπέσκαψε η Αμερική. Η μόνη περίπτωση που είχαμε ένα αποτέλεσμα ήταν ακριβώς στο Ιράν, όπου κατάφεραν οι χώρες να συνεννοηθούν και να έχουν κοινή διαπραγματευτική ομάδα. Αυτό στην περιοχή μας είναι πιο συνθέτον ακόμη. Γιατί εκεί υπήρχε μια συγκεκριμένη, ας θέλετε, απειλή λόγω του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ναι. Εδώ δημιουργείται ένας κοινός εχθρός αυτή τη στιγμή που τον αποδέχονται όλοι ως κοινών εχθρών, το Ισλαμικό κράτος, η τρομοκρατία. Θα μπορούσε ίσως η Κύπρος να πάρει παρασκηνιακά μια πρωτοβουλία για μια έστω άτυπη συνάντηση των μεγάλων δυνάμεων στην Κύπρο. Για να υπάρξει αυτή η συνεννόηση. Σήμερα το έχουν ανάγκη όλοι. Βέβαια, για πρώτη φορά. Όταν πέφτουν αεροπλάνα, είναι. Ναι, εδώ είναι η χρησιμότητα μας όμως. Διότι όταν εκτροχιαστεί,
εμείς θα πληρώσουμε τεράστιο τίμημα, διότι πολύ σωστά είπατε πριν, είμαστε σε ακτίνα βολής από την Συρία. Ναι, δίπλα. Σε ακτίνα βολής. Έχουμε τις βάσεις, έχουμε. Άρα, καλά κάνουμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε πιο νωρίς. Οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ακούγοντας σήμερα το πρωί και τον κύριο Έιντε να λέει ότι είναι πιο εντατικές παρά ποτέ, δημιουργούν την εντύπωση ότι τα κόμματα όπως το δικό σας, η Συμμαχία Πολιτών, το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ, με πιο έτσι τραβηγμένες θα λέγει κάποιος θέσεις, θεωρούν ότι λίγο πολύ οι συνομιλίες οδηγούν σε μια καταστροφή και θα πρέπει να διακοπούν, να αλλάξουν ρότα ή τέλος πάντων να επανακαθοριστεί η βάση τους και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εμείς, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, εμείς θέλουμε λύσεις το ταχύτερο δυνατόν. Απλά η λύση θεωρούμε ότι πρέπει να ανατρέπει την κατοχή και τη διχοτόμηση και όχι να την νοημοποιεί. Η ανησυχία μας έγκυται στο τι συζητείται στο τραπέζι των συνομιλίων, όχι το ότι συζητείται η λύση. Και είπα πριν ότι είναι με πολιτικά μέσα, άρα με τις συνομιλίες που θα λυθεί το Κυπριακό. Το θέμα είναι πάνω σε ποια βάση γίνονται αυτές οι συνομιλίες. Όταν ο κύριος Ακκιντζή λέει ότι πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία γης και πληθυσμού σε εθνοτική βάση. Καλά, το λέει ο κύριος Ακκιντζή αυτό. Δεν ναι, σημαίνει ότι ναι, το δεχόμαστε. Εδώ δεν εκφράζουμε τις ανησυχίες μας. Και εμένα, ξέρετε, αυτό που με λυπεί είναι ότι όταν εμείς απαντούσαμε τον κύριο Ακκιντζή ότι αυτόν κύριε που ζητάς περίπου είναι αυτό που λένε κάποιοι και εσείς απ' εκεί και εμείς απ' εδώ. Άρα είναι η νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο λύση του Κυπριακού. Άρα δεν, ούτε καν ενοποίηση δεν είναι, είναι διχοτόμηση. Μας επέκριναν κάποιοι γιατί επικρίναμε τον Ακκιντζή. Άρα οι ανησυχίες μας δεν είναι στο να ξεβρεθεί λύση. Είναι τι είδους λύση. Εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι θα πρέπει, αν πράγματι θέλουμε το καλό αυτού του τόπου και εννοώ και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, είναι να μπορούμε να ζούμε και εμείς όπως ζουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι στις χώρες. Πάντως δεν αποδεχθεί κανένας αυτά που ανέφερε ο κ. Ακκιντζή, ούτε η κυβέρνηση, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Απλώς κάποιος θα λέγει ότι βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση. Δεν θα περιμέναμε ο κ. Ακκιντζή να υιοθετήσει τις δικές μας θέσεις, τέλος πάντων θέσεις με τις οποίες συμφωνούμε. Όχι, εγώ δεν ανήμενα ότι θα τις υιοθετήσει, γιατί εν πάση περιπτώσει ο κ. Ακκιντζή δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να επιλύσει το Κυπριακό. Είναι Τουρκοκύπριο. Καλά, από μόνο του ναι. Ενώ χωρίς τη ναι. συγκατάθεση του Ερντογάν και τη Τουρκία. Νομίζω το παραδέχονται όλοι αυτό. Ναι. Δεν είναι. Άρα... Και ο ίδιος ο κ. Ακκιντζή νομίζω το παραδέχεται. ναι, το παραδέχεται. Εμείς κάποια στιγμή τρέφαμε κάποιες αυταπάτες ότι ο κ. Ακκιντζή θα το λύσει και μάλιστα κάποιοι μας έλεγαν αν δεν το λύσουμε σήμερα από τον κ. Ακκιντζή δεν θα λυθεί ποτέ. Κάτι που λέγανε και στο παρελθόν και για τον κ. Ταλάντ. Μέχρι που η Τουρκία έτριξε τα δόντια και πήρε τα ενία όπως πάντα. Η ανησυχία, όπως έλεγα και πριν, είναι στο τι είδους περιεχόμενο θα δώσουμε στη λύση του Κυπριακού. Όταν συζητούμε και το εναλλακτικό της πλειοψηφίας πληθυσμού είναι να μην υπάρχει πλειοψηφία πληθυσμού, αλλά να αποστερηθούν όσοι έχουν το δικαίωμα να εγκατασταθούν τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτό τι είναι στον 21ο αιώνα. Είναι δυνατό σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μόνοι μας να ακροτηριάζουμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα? Αυτό όμως αναφέρουν από την πλευρά της κυβέρνησης οδηγεί ουσιαστικά σε ένα μοντέλο ενιαίου κράτους. Ενώ έχουμε αποφασίσει ότι θα καταλήξουμε σε ομοσπονδία. Σας πω, είναι διαφορετική ομοσπονδία. Το πρόβλημα δεν είναι με την ομοσπονδία, το πρόβλημα είναι με τη διζωνικότητα. Ναι. Η διζωνικότητα για να εφαρμοστεί, και είναι αυτό που επικαλείται σήμερα ο κ. Ακκιντζή και η Τουρκία επίσημα, για να εφαρμοστεί θα πρέπει είτε να μπει περιορισμός και να ακυρωθεί το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης και ιδιοκτησίας. Πράγμα και, το και οποίο λόγω του κεκτημένου νομίζω δεν μπορεί να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχω διαφορετική άποψη στο τι μπορεί να δεχτεί όχι στο Κυπριακό. Γιατί το έχει... δεχόταν ο κ. Φερχόγεν μέχρι το 2004. Ακριβώς. Από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε αν μπορεί δεν να το δεχτεί. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα το δεχτεί γιατί έχουν γίνει κοινικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τη στάση του και απέναντι στην Κύπρο και απέναντι στην Ελλάδα. Αν υπήρχαν άλλες λύσεις στην οικονομία, μας έδωσαν ό,τι χειρότερο ως λύση. Αλλά θεωρώ ότι επειδή το αντιμετωπίζουν ως πονοκέφαλο των Κυπριακών, είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την όποια λύση του Κυπριακού προκειμένου να ξεμπερδεύουν. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σκληρό για μας και επικίνδυνο για μας. Η μία λύση λοιπόν είναι να περιορίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα της εγκατάστασης και ιδιοκτησίας ή να περιορίσουμε τις δημοκρατικές ελευθερίες. Η ομοσπονδία από μόνη της δεν είναι κακό σύστημα. Μπορεί να είναι πιο δαπανηρό, γιατί περιλαμβάνει περισσότερα σώματα κλπ. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ομοσπονδία και φορές, η Γερμανία είναι ομοσπονδία. Και το Βέλγιο είναι... που έχει και προβλήματα τέλος πάντων. Αυτό θα έλεγα τώρα ακριβώς. Εάν είναι να πάμε σε ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, τότε δεν πρέπει να επικαλούμαστε τα χειρότερα και τα πιο προβληματικά μοντέλα όπως είναι του Βελγίου. Το Βέλγιο, αν δεν ήταν η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πριν από 2-3 χρόνια θα έχει καταρρεύσει σαν κράτος. Μα ήδη και έμεινε για 2 χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Η Βαλόνη και η Φλαμανδία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μα είχαν μείνει για 2 χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Χωρίς κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά λειτουργούσε το κράτος. Ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Αν δεν ήταν η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπήρχε. Λειτουργούσε το κράτος. Άρα, αν είναι να πάμε σε ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, ας πάρουμε ένα μοντέλο που λειτουργεί. Όπως είναι το γερμανικό, όπως είναι το ελβετικό, όπως είναι το αμερικάνικο. Δυστυχώς μας έχουν, αν θέλετε, παρεσφρήσει με διάφορες ιδέες, κυρίως οι ξένοι που παρεμβαίνουν, πρόνοιες από τα χειρότερα μοντέλα που μπορούν να υπάρξουν, που είναι προβληματικά. Εμείς, και όταν είχε έρθει να με δει ο κύριος Άνετα και με ρώτησε αν μπορώ να του περιγράψω με δύο λόγια τι λύση θέλω. Ναι, αυτό θα σου ρώταγα και εγώ. Εγώ του είπα, θα σου πω, την περιγράψω, του λέω με μια πραγματική ιστορία, πάρα πολύ μικρή, πολύ σύντομη. Ήταν τότε ο γιος μου ήταν τελειόφοιτος ακόμα στο σχολείο και ο κολλητός του, ο πιο στενός του φίλος, είναι ένας Τουρκοκύπριος. Ναι. Του είπα ότι αυτά τα δύο παιδιά τελειώνουν το σχολείο όπου να είναι, θα πάνε για τις σπουδές τους, εντάξει, ο γιος μου κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Ο ένας θέλει να πάει στην Αμερική, ο άλλος στην Αγγλία. Όταν επιστρέψουν αυτά τα παιδιά στην Κύπρο, στην πατρίδα τους, του λέω, θέλω να είναι ελεύθερα να μπορούν να ζήσουν σε όποια γωνιά της Κύπρου θέλουν και επιθυμούν. Όπως τα δικά τους παιδιά, του λέω, στην Νορβηγία. Χωρίς να χρειάζεται να πάρουν έγκριση ή άδεια από οποιοδήποτε που θα ζήσουν στη χώρα τους. Και θέλω εκεί που θα ζουν να είναι ελεύθεροι και σε συνθήκες ασφάλειας, να μπορούν να κάνουν την οικογένειά τους, να μπορούν να βρουν δουλειά, να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν το σπίτι τους και την περιουσία τους και εκεί που εργάζονται και πληρώνουν φόρους να μπορούν να έχουν τα δικαιώματα του εκλέγει και εκλέγεστε, τις δημοκρατικές ελευθερίες. Και όπως θέλετε, του λέω, ονομάστε την αυτή τη λύση. Εγώ αυτή τη λύση οραματίζομαι. Να ζούμε μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Σας είπα δεν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, νομίζω δεν μου επιτρέπετε να πω, αλλά η αντίδραση ήταν πολύ θετική. Συμφωνήσω ότι δεν μπορεί, είπε μάλιστα η επιλέξη, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με αυτή τη λύση. Στη συνέχεια εξέφραζε κάποιες απόψεις για το πώς θα μπορούσε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό να πω. Να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, τον κύριο Γιώργο Λιλίκα. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας απόψε ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, ο κύριος Γιώργος Λιλίκας. Κύριε Λιλίκα, συζητάγαμε για το Κυπριακό και για την κουβέντα που είχατε με τον κύριο Έιντε. Την αφήνουμε πίσω αυτή, γιατί γίνονται μέσα σε συνθήκες τέλος πάντων εμπιστευτικότητας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτά τα ίδια θέματα τα συζητήσατε και τι σας είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Όχι, δυστυχώς πρέπει να πω ότι η συζήτηση που γίνεται στο επίπεδο του Συμβουλίου Αρχηγών και του Εθνικού Συμβουλίου, κατά μένα, κάθε άλλον παρά παραγωγική είναι. Εμείς αποδείξαμε έμπρακτα στον πρόεδρο ότι έστω και αδιαφωνούμε στον Κυπριακό, όπως και στην οικονομία, είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε υποβάλλοντας του συγκεκριμένες προτάσεις. Και να πω και στον ίδιο βέβαια κατά πόσο θα τις υιοθετήσει ή θα τις απορρίψει. Και το κάναμε νούκο λίγες φορές, γραπτός, με επιστολές μου. Δυστυχώς όμως το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται πάντοτε εκ των υστέρων, ή το Συμβούλιο Αρχηγών, πάντα για να ενημερωθεί για τετελεσμένα και δεν δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει μια ουσιαστική παραγωγική ανταλλαγή απόψεων, γιατί δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις του Προέδρου για το πώς θα τοποθετηθεί στο Α ή στο Β ζήτημα, για να μπορούμε να του δώσουμε εναλλακτικές επιλογές και να κρίνει ο ίδιος, επαναλαμβάνω. Τι θα αξιοποιήσει και τι δεν θα αξιοποιήσει. Το μεγάλο πρόβλημα των διαρροών, το οποίο επικαλούνται όλοι οι πρόεδροι, και ο Νιν και ο προηγούμενος και ο Τάσος Παπαδόπουλος. Και... Ναι. Είναι ένα πρόβλημα οι διαρροές. Και ιδιαίτερα σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων. Είναι ένα πρόβλημα οι διαρροές. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν πρόκειται για απόρριτα έγγραφα, γιατί τα γνωρίζει η τουρκική πλευρά. Απλά εκείνο που μπορεί κάποιοι να ανησυχούν. Όχι στο επίπεδο των προτάσεων, λέω. Ναι. Ασφαλώς πριν υποβληθεί μια πρόταση, θα είναι λάθος να δοθεί οποιαδήποτε δημοσιότητα. Δεν το συζητώ. Όμως οι διαρροές κάποιων εγγράφων που έχουν είτε υιοθετηθεί και αποτελούν συγκλήσεις, είτε είναι τουρκικές προτάσεις που τις ήδη η Τουρκία τις ετοίμασε, είτε είναι οι δικές μας προτάσεις που έχουμε ήδη δώσει, αυτά είτε δουν το φως της δημοσιότητας είτε δεν το δουν. Στην περίπτωση λύσης του Κυπριακού θα το δουν το φως της δημοσιότητας. Όμως, επαναλαμβάνω, επί Δημήτρη Χριστόφια όλα τα έγγραφα είχαν δοθεί στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και είχαν τη δυνατότητα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να υποβάλλουν εισηγήσεις στον Πρόεδρο πριν καταθέσει τις προτάσεις τους στην τουρκική πλευρά. Επί Τάσου Παπαδοπούλου, όταν ξεκίνησαν τις συνομιλίες, είχε συσταθεί μόνιμη υπεπιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου. Μόνιμη υπεπιτροπή που ήταν σε καθημερινή επαφή και συσκέψεις και η οποία επέβαλε εναλλακτικές προτάσεις στον Πρόεδρο. Αυτό με τον Νίκο Αναστασιάδη δεν γίνεται. Έχουμε μόνο ενημέρωση που τις πλήστες των φορών και λυπούμε που το λέω δεν διαφέρει από την ενημέρωση που διαβάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε εμείς να το βοηθήσουμε.
Το έχει κάνει λίγο προσωπική υπόθεση του Κυπριακού. Το γεγονός ότι έχουν επιβάλει αυτή τη συσκότηση στα Ηνωμένα Έθνη και το ότι ο κύριος Έιντε δηλώνει ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ λεπτό στάδιο. Έχουμε την παρουσία σημαντικών προσωπικοποιητήτων στην Κύπρο. Εκτός από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, αναμένουμε τον κύριο Λαυρόφ να δούμε οι εξελίξεις. Ναι. Αν δεν φέρνουν καμία αναβολή, τον κύριο Κέρι. Δείχνουν ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα που, αν πιστέψουμε και την ατμόσφαιρα που δημιουργείται της αισιοδοξίας, μάλλον αυτή η κινητικότητα φαίνεται να δημιουργεί τις συνθήκες μεγαλύτερης εμπλοκής και μεγάλων δυνάμεων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, και που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περιμένουμε και τον Κινέζο, βέβαια, Υπουργό Εξωτερικών. Δύο πράγματα εδώ. Ασφαλώς είναι προς όφελος της Κύπρου να υπάρχει εμπλοκή και των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για να εξισορροπήσουμε το ανισοζύγιο δυνάμειο. Δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να περιορίσουμε τη διαχείριση του Κυπριακού σε συνεργασία μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μόνο με το Λονδίνο. Πάντως, αυτή τη φάση των συνομιλιών σε σχέση με το παρελθόν βλέπουμε πολύ μικρότερη εμπλοκή και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας που κάποτε πρωταγωνιστούσε. Βλέπουμε πιο μεγάλο, και αυτό είναι καινούργιο στοιχείο, θα έλεγα πιο μεγάλη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών παρά της Αγγλίας. Ναι, η Αγγλία φαίνεται να έχει. Από την άλλη, είναι σωστό να εμπλακούν και η Ρωσία ισότιμα και η Κίνα και η Γαλλία, γιατί είναι οι τρεις χώρες, τουλάχιστον η Γαλλία και η Ρωσία, που όσες φορές χρειάστηκε να παρέμβουν δυναμικά, ναι, και το θέλουν, και όσες φορές χρειάστηκε να παρέμβουν δυναμικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να προασπιστούν κυπριακά συμφέροντα, το έπραξαν. Άρα η εμπλοκή και των πέντε ισότιμα μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι προς όφελος της Κύπρου. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Καμιά χώρα του εξωτερικού ή καμιά μεγάλη δύναμη ή μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν πρόκειται να μας συμβουλέψει να μην δεχτούμε μια κακή λύση. Όλες οι χώρες θα στηρίξουν οποιαδήποτε λύση δεχτούμε εμείς και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Άρα, το πόσο καλή, βιώσιμη, λειτουργική και δίκαιη θα είναι αυτή η λύση από εμάς εξαρτάται περισσότερο. Αυτοί μπορούν να μας βοηθήσουν όταν τους ζητούμε συγκεκριμένα πράγματα προς τα που να κινηθούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον η Τουρκία, με τις συνθήκες που περιγράψαμε πριν και δεν θα τις επαναλάβω, είναι διατεθειμένη σήμερα να κάνει συμβιβασμούς στο Κυπριακό, τέτοιους συμβιβασμούς που θα τις ακυρώσουν εκείνο που επεδίωκε τόσα χρόνια, που είναι ο έλεγχος της Κύπρου μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Ξέρετε, θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Αναφέρθηκα στο ένα προηγούμενα, ως αντίδραση της Τουρκίας στο νέο γεωπολιτικό χάρτη όπως διαμορφώνεται στην περιοχή μας. Το ένα ενδεχόμενο είναι η Τουρκία να καταστεί πιο επιθετική, πιο αδιάλλακτη, γιατί θα έχει αναβαθμιστεί η αξία της Κύπρου για την Τουρκία, τώρα που δεν μπορεί να μπει στη Συρία και να παίξει το παιχνίδι που ήθελε στον αραβικό κόσμο. Το άλλο ενδεχόμενο είναι η Τουρκία να θελήσει, αφού έχασε στις γύρω περιοχές και αφού δεν μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο που ήθελε στην περιοχή μας, να θελήσει να έχει μια επιτυχία δείχνοντας έναν καλό πρόσωπο, πιο θετικό πρόσωπο, να θέλετε, επιλύοντας τον Κυπριακό με έναν σωστό τρόπο και έναν δίκαιο τρόπο. Μία εκ των δύο προσεγγίσεων θα επικρατήσει. Εύχομαι να είναι η δεύτερη. Αν και ανησυχώ ότι μάλλον θα είναι η πρώτη. Υπάρχει μία παράμετρος, κύριε Λιλικά, που έχει να κάνει με τη λύση του Κυπριακού, την οποία μπορεί να συμφωνήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η οποία θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Δηλαδή τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο λαός. Συνεπώς, οι όποιοι φόβοι μπορεί να εκφράζονται, νομίζω βρίσκουν απάντηση στο ότι όπως το 2004, το 2015, το 2016, το 2018, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει δημοψήφισμα, ο λαός θα τοποθετηθεί έχοντας μπροστά του ένα σχέδιο. Καταρχήν, να πούμε, μάλλον όχι σχέδιο, θα έχει μια συμφωνία. Μια συμφωνία. Ναι. Εδώ ο πρόεδρος έχει πει ότι αν δεν συμφωνήσει με τη λύση, δεν θα τη φέρει σε δημοψήφισμα. Δηλαδή, απέρριψε την επιδετησία που είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε το 2004. Και είναι σωστή αυτή η θέση. Όμως, να πούμε πρώτον ότι τα δημοψηφίσματα δεν τα επιβάλλει η δημοκρατικότητα, τα επιβάλλει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι που επιμένει η λύση να υιοθετηθεί από δύο χωριστά δημοψηφίσματα, διότι με βάση το διεθνέ δίκαιο είναι ο πιο κλασικός και ισχυρός τρόπος να αποδείξει ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο λαοί, οι οποίοι άσκησαν χωριστά την κυριαρχία τους με την ψήφο μέσω του δημοψηφίσματος. Αυτό το δεχτήκαμε δυστυχώς από το 2004. Συμφωνώ. Απλά λέω για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας γιατί θα έχουμε δημοψήφισμα. Και αυτό είναι που θα επικαλεστεί στη συνέχεια αν θέλει να προχωρήσει η απόσχηση. Όπου το 1963 έπεισαν τους Τουρκοκύπριους να αποσυρθούν με την ελπίδα να καταρρεύσει η Κυπριακή Δημοκρατία που δεν κατάρρευσε λόγω του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή όμως θα επικαλεστεί το ότι ασκεί ξανά με ένα νέο δημοψήφισμα μόνο για τους Τουρκοκύπριους, ας πούμε,
την χωριστή κυριαρχία που άσκησε την ώρα της επικύρωσης της λύσης και αποσύρεται. Και εδώ είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος στην περίπτωση που δεχτούμε εμείς να καταληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, η διεθνής υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να δημιουργήσουμε ένα νέο κράτος. Αυτό θα είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Το δεύτερο στοιχείο. Πάντως η κυβέρνηση από την πλευρά της, ακούγοντας και τον Υπουργό Εξωτερικών, λέει ότι μιλάμε για μετεξέλιξη αυτού του κράτους και ο λόγος είναι απλός, λέγοντας ότι θα παραμείνει η χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι λάθος. Συνεπώς έχουμε μετεξέλιξη του κράτους και όχι νέο κράτος. Επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή είχα αυτή τη συζήτηση και στο Εθνικό Συμβούλιο, έστειλα και επιστολή μακροσκελή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον περασμένο Ιούλιο, στην οποία εξηγούσα λεπτομερώς τη διαφορά τη συνέχεια ενός κράτους που μετεξελίσσεται αλλά συνεχίζει να υπάρχει το ίδιο κράτος από το διάδοχο κράτος. Η περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας που διαλύθηκε, από τη διάλυση της προέκυψαν 6 κράτη. Σλοβενία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Σερβία και Κροατία. Φίρομαι και Σερβία λοιπόν, και Κροατία. Αυτά τα κράτη, κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι η συνέχεια και μετεξέλιξη της Ιουγκοσλαβίας. Αυτά τα κράτη δεν υπεβάλλανε τη συνένταξη στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή στον ΟΑΣΕ. Βρέθηκαν αυτόματα ως μέλη. Γιατί η διεθνής κοινότητα τα έκρινε ως διάδοχα κράτη της Ιουγκοσλαβίας και ως διάδοχα κράτη κληρονόμησαν από τη μια τις θέσεις του διεθνούς οργανισμού που είχε η Ιουγκοσλαβία. Υπήρχε η παλιά Ιουγκοσλαβία, υπήρχαν η Σερβία αυτόνομη. Ναι. Δηλαδή και η Ιουγκοσλαβία δεν ήρθε από παρθενογένεση, προήλθε από μια άλλη κατάσταση. Ναι, αλλά αυτή είναι η διαφορά όμως. Από μόνο το εννοώ ότι το ότι θα είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι απόδειξη του διεθνές δίκαιων ότι είναι συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πραγματική συνέχεια ενός κράτους, για παράδειγμα, και μετεξέλιξης του είναι η Γαλλία. Η Γαλλία σήμερα βρίσκεται στην πέμπτη δημοκρατία, όπως λέγεται συνταγματικά. Από την Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα η Γαλλία έχει αλλάξει 5 φορές σύνταγμα, άρδιν και πολιτικό σύστημα. Και συνέχισε όμως να έχει το ίδιο όνομα. Γαλλική Δημοκρατία, την ίδια σημαία και τον ίδιο ύμνο. Αυτή η πορεία της Γαλλίας και η τροποποίηση του ίδιου του συντάγματος της είναι που της δίνει τη συνέχεια και τη μετεξέλιξή της. Δεν είναι νέο κράτος. Ο κίνδυνος σε εμάς είναι, και τον είπε ο κ. Ακκιντζή όταν τον έγραφα. Η Γερμανία, η οποία επίσης μετεξελίχθηκε ενσωματώνοντας εκ νέου. Ακριβώς. Αυτό έπρεπε να γίνει τώρα στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολύ σωστή διαπίστωση σας. Η Γερμανία. Παρότι τα δύο κράτη χωριστά. Και τα δύο αναγνωρισμένα από τη διεθνή κοινότητα. Ναι, και είχαμε αναγνωρισμένα κράτη αυτό. Ναι, που εμείς δεν το έχουμε. Εν τούτης, με την επανένωση, αποδέχτηκε η Ανατολική Γερμανία να ενσωματωθεί με μια τροποποίηση του Γερμανικού Συντάγματος. Και η λύση δόθηκε με την τροποποίηση του Γερμανικού Συντάγματος και έτσι συνεχίζει η Δυτική Γερμανία στη Γερμανία τη σημερινή. Αυτό δεν το αποδέχεται η τουρκική πλευρά. Ο κ. Ακκιντζή, σε μια επιβεβαίωση, αυτό που έγραφα στον πρόεδρο με την επιστολή μου τον περασμένο Ιούλιο. Ο τρόπος κατάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας έρχεται με το να αποδεχτούμε εμείς να της αφαιρεθεί η διεθνής υπόσταση, η διεθνής οντότητα, και να μετατραπεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε ελληνοκυπριακό συνιστόν κράτος, το οποίο μαζί με την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, τη λεγόμενη ως τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος, από κοινού αυτά τα δύο συνιστόντα κράτη θα δημιουργήσουν το νέο συνεταιριστικό κράτος, το οποίο θα έχει και τη διεθνή οντότητα και τη διεθνή αναγνώριση. Και ο κίνδυνος ο μεγάλος για μας είναι στην περίπτωση. Είτε της λειτουργίας λόγω παραλυτικών προνοιών, διότι σε πάρα πολλά θέματα. Είτε της αποχώρησης, λέτε. Είτε της αποχώρησης, να καταρρεύσει αυτό το κράτος που έχει τη διεθνή αναγνώριση και τη διεθνή οντότητα, και τότε θα βρεθούμε στη μέρα που είναι και οι Τουρκοκύπροι σήμερα. Δηλαδή, θα είμαστε δύο κοινότητες που θα ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα αναγνώριση. Και η διεθνή κοινότητα είτε θα αναγνωρίσει μόνο εμάς όπως έκανε το 1964, που δεν είναι εφικτό σήμερα. Με τις νέες διεθνείς συνθήκες, είτε δεν θα αναγνωρίσει κανένα. Είχαμε νέο κράτος και απλώς μία κοινότητα. Ναι, και αναγνώρισε την κυβέρνηση Μακαρίου με το ψήφισμα 186 που αφορούσε τους όρους εντολής του ΦΚΙΠ ως συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κυβέρνηση Μακαρίου και όρους συμμετέπειτα. Αυτό σήμερα το θεωρώ ανεφικτό, για να είμαστε ρεαλιστές με τα σημερινά διεθνή δεδομένα. Είτε λοιπόν δεν θα αναγνωρίσει κανέναν εκ των δύο και τότε θα βρεθούμε όμοιροι της Τουρκίας, είτε θα αναγνωρίσει και τους δύο. Που σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε τη διεθνή πλέον νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Και ο κύριος Ακκιντζή. Αν συνεχίσουμε όσο έχουμε, κύριε Λιλίκα, δεν θα οδηγηθούμε μοιραία είτε στην ταϊβανοποίηση, δηλαδή κάποια στιγμή θα αναπτύσσουν κάποια κράτη σχέσεις με τα κατεχόμενα, με το ψευδοκράτος, και σε βάθος χρόνου ενδεχομένως να υπάρξει και μια αναγνώριση. Δεν είναι νομοτέλεια τέλος πάντων αυτό. Μα γι' αυτό εγώ δεν είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε όπως είμαστε.
Εγώ λέω ότι ακριβώς πρέπει, εάν θέλουμε λύση το ταχύτερο δυνατόν, πρέπει να βρούμε τρόπο να κάψουμε την τουρκική αδιαλαξία, που είναι η αιτία της μίλησης του Κυπριακού. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρξε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν έκανε προσπάθειες, που δεν έκανε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Άλλοι μικρές υποχωρήσεις και ασήμαντες, άλλοι πιο όδυνηρες υποχωρήσεις. Όλοι έκαναν υποχωρήσεις. Θεωρείτε όμως ότι υπήρχε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν ήθελε να καμφθεί η τουρκική αδιαλαξία? Όχι. Όλοι ήθελαν. Απλούστατα ακολούθησαν δυστυχώς όλη την πεπατημένη. Είχαμε το 2006 για πρώτη φορά μια στροφή στην πολιτική μας, όταν πήγαμε και παγώσαμε τα πρώτα 8 κεφάλαια της Τουρκίας με ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είχαμε μια στροφή στην εξωτερική μας, στην πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία, επιχειρώντας να τη δημιουργήσουμε κόστος. Αυτή η πολιτική άλλαξε στην πορεία και επανήλθαμε στα παλιά, προσπαθώντας μέσα από το καλό κλίμα ή, αν θέλετε, επιχειρώντας να πιστεί η Τουρκία είτε από τους συμμάχους της, τους Αγγλοαμερικάνους, είτε από την μια αναγκαιότητα που θα διαπίστωνε η ίδια για λύση του Κυπριακού. Άρα, εγώ το τι λέω είναι ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Όμως, για να λυθεί, πρέπει να κάψουμε την τουρκική αδιαλαξία. Και αν επιγόμαστε να λύσουμε το Κυπριακό, σωστά, διότι ξέρετε, η λύση δεν ήταν ποτέ δύσκολη. Είναι μια καλή λύση που είναι δύσκολη. Ναι. Μια λύση όπως τη θέλει η Τουρκία είναι πολύ εύκολη. Αν λοιπόν θέλουμε μια καλή λύση του Κυπριακού και επιγόμαστε, γιατί πρέπει να επιγόμαστε, τότε πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα. Δημιουργώντας νέα δεδομένα στο θέμα των υδρογόνων ανθράκων, που το πετύχαμε σε κάποια φάση να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στο Κυπριακό, στους υδρογόνων ανθράκων, αλλά το παγωποιήσαμε στην πορεία. Ελπίζω τώρα να επανεκκινήσει αυτή η ιστορία. Φαίνεται και με τις εξελίξεις που έχουμε στο οικόπεδο 12 με την. Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη βούληση της κυβέρνησης, αν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε έναν τρίτο γύρο αδειοδότησης, αλλά και ταυτόχρονα να εξαγγείλει ένα χρονοδιάγραμμα και ένα συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα για να έρθουν οι ξένοι επενδυτές για την αναγκαία υποδομή. Αν κάνει αυτές τις δύο κινήσεις η κυβέρνησή μας τώρα, σε αυτή τη φάση, θα στείλει και το μήνυμα και στην Τουρκία και σε όσους ενδιαφέρονται για το Κυπριακό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν παραμένει παθητική, προχωρά. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε για λύση του Κυπριακού, τότε θα πρέπει να κινηθείτε άμεσα προς την Τουρκία. Εδώ θα επικαλεστώ δύο παλιές σας ιδιότητες και του Υπουργού Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας, πολύ μεγάλο και το Υπουργείο, και του Υπουργού Εξωτερικών. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή ΑΟΣ έχουμε εταιρείες από πολύ μεγάλες χώρες, οι οποίες προφανώς έχουν και συμφέροντα ως χώρες και ως εταιρείες, δεν δημιουργεί καλύτερες συνθήκες διαπραγμάτευσης στο Κυπριακό από τη μία, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο και ευρύτερα στην περιοχή, σε αυτή την προσπάθεια συμμαχιών που καταβάλουμε με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και με άλλες χώρες? Ασφαλώς. Δεν είναι τυχαία που να προχωρήσουμε σε τρίτο γύρο αδειοδότησης. Μας λείπει η παρουσία δύο χωρών. Και πρέπει για την Κίνα, και την Κίνα και τη Ρωσία. Και τη Ρωσία. Και πρέπει μέσα από τον τρίτο γύρο αδειοδότησης να βρούμε τρόπο να έχουμε και την εμπλοκή αυτών των δύο χωρών. Οπότε, δεν υπάρχουν όμως οικονομικά κριτήρια που θα πρέπει να επιδείξουν. Υπάρχουν, αλλά τα γεωπολιτικά είναι πάντα πιο σημαντικά. Αποδείχτηκε στην πορεία και ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείες που αν ο τουρκικός τόλος βγει ενδεχόμενα θα αποχωρήσουν και υπάρχουν και εταιρείες που δεν τολμά να πλησιάσει ο τουρκικός τόλος. Γιατί ακριβώς ανήκουν σε αυτές τις πολύ μεγάλες χώρες. Άρα, αυτή την ισορροπία, γι' αυτό αναφερθήκα στην τρίτο γύρο αδειοδότησης, πρέπει να την επιδιώξουμε. Η εμπλοκή μεγάλων χωρών και η δημιουργία κοινών συμφερόντων ενεργειακών, οικονομικών με αυτές τις χώρες ενισχύει την Κύπρο. Ενισχύει και τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας. Όσον αφορά τις τριμερίσεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, εμείς επιενέσαμε την κυβέρνηση δημόσια και την επικροτήσαμε και στηρίξαμε αυτή την πολιτική. Ήρθε όμως η ώρα η κυβέρνηση να κάνει το επόμενο βήμα. Το επόμενο ποιο είναι? Το επόμενο βήμα είναι αυτές οι τριμερίσεις να αποκτήσουν περιεχόμενο. Για την ώρα αποκτήσαμε μόνο διακηρύξεις. Και ο χρόνος περνά. Δημιουργούνται νέα δεδομένα. Έχουμε το νέο κοίτασμα της Αιγύπτου, που είναι τεράστιο. Το Ισραήλ προχωρεί με νέες γεωτρήσεις. Έχει εξαγγείλει πρόγραμμα νέων γεωτρήσεων το Ισραήλ. Δεν πρέπει να περιμένουμε παθητικά, διότι τα νέα δεδομένα δημιουργούν διαφορετικά συμφέροντα. Και ενδεχόμενα να πλήττουν τα δικά μας συμφέροντα. Όχι γιατί αυτές οι δύο χώρες είναι εχθρικές, αλλά κοιτάζουν πρώτα τα δικά τους συμφέροντα, όπως είναι και το λογικό. Ναι. Άρα θα πρέπει να επιχειρήσει η κυβέρνηση και στον τομέα της αξιοποίησης των υδρογόνων ανθράκων, δηλαδή με κοινές υποδομές κλπ. Να δώσει περιεχόμενο συγκεκριμένο, και στον τομέα της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών, γιατί από μόνοι μας ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε τη δυνατότητα ασφάλειας των Κυπριακών υποδομών. Και ένα τρίτο σκέλος που θα έλεγα προς την κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υπάρξει έμμεσα η συνεργασία και μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, έμμεσα μέσω της Κύπρου, έτσι ώστε οι τριμερείς σταδιακά να μετατραπεί άτυπα σε τετραμερή ή πολυμερή. Αυτό είναι που πρέπει να το κέντρο βάρος σήμερα, κατά την άποψή μας. Θέλουμε όντως να υποφεληθούμε και οικονομικά,
αλλά και γεωπολιτικά και για το κυπριακό πρόβλημα. Μέσα από τις δύο τριμερείς που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος και Ισραήλ, ενδεχομένως αυτό εκ των πραγμάτων να συμβαίνει. Δεν μπορούν βεβαίως να μετέχουν η Αίγυπτος και το Ισραήλ, αλλά. Σε εμάς δεν απογείται να πάμε με προτάσεις. Ξέρετε, επειδή είχα λάβει σε πολλές τέτοιες συσκέψεις με τις παλιές μου ιδιότητες, όπως είπατε, εάν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο έγγραφο με συγκεκριμένες προτάσεις ενώπιον των χωρών, τότε η συζήτηση εξαντλείται σε στόχους, αλλά χωρίς να υπάρχει το σχέδιο δράσης υλοποίησης των στόχων. Πάντως με το Ισραήλ φαίνεται να συμβαίνει κάτι πολύ πιο βαθύ, αν λάβουμε υπόψη και τις ασκήσεις που γίνονται στην περιοχή μας, με τη χρήση βεβαίως και μαχητικών αεροσκαφών και πλοίων κτλ. Ναι, με το Ισραήλ υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιες άλλες συγκλίσεις, θα έλεγα, στον τομέα της ασφάλειας ευρύτερα. Ναι. Και επειδή για το Ισραήλ αποτελούμε, ίσως θα έλεγα, τη μόνη διέξοδο αυτή τη στιγμή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς τη θάλασσα και γενικά περιβάλλεται πλην της περιοχής της Κύπρου, περιβάλλεται παλιά από αραβικές χώρες, τώρα κινδυνεύει να περιβάλλεται από ισλαμικά κινήματα. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις, αν θέλετε, πιο ουσιαστικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Ισραήλ, όμως, ξέρετε, είναι ένα κράτος που παίζει σε διάφορα ταμπλό και δεν ακολουθεί ποτέ μονοδιάστατη πολιτική. Ακόμα και όταν θεωρείται ο πλέον στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις οποίες σήμερα με την κυβέρνηση Ομπάμα έχει κάποια προβλήματα. Είδαμε εντός 24 ώρων από την ημέρα που εξήγηλε η Ρωσία παρέμβαση της στη Συρία, εντός 24 ώρων είδαμε τον Νετανιάχου στη Μόσχα με τον Πούτιν. Αυτό δεν ήταν τυχαία κίνηση. Και είμαι σίγουρος ότι βρήκαν κάποιες συνισταμένες και ενδεχόμενους τρόπους συνεργασίας σε όλη αυτή την επιχείρηση. Και με την Τουρκία είχαν στενή σχέση. Ακριβώς, με την Τουρκία. Η οποία μετά το Μαβί Μαρμαρά διαρρήχθη. Άρα, ναι, δημιουργούνται κάποια δεδομένα που εγώ πιστεύω ότι αν κινηθεί σωστά και αποτελεσματικά η κυβέρνηση και πάρει πρωτοβουλίες η ίδια για να θέσει στο τραπέζι κάποια συγκεκριμένους στόχους και σχέδιο δράσης υλοποίησης τους, ναι, μπορεί να επωφεληθεί πάρα πολλά η Κύπρος. Νομίζω ότι εμείς το Κυπριακό αποκλείεται να το λύσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν λύνεται για 40 χρόνια. Να δούμε και άλλα θέματα. Ένα θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Λιλίκα, είναι ένα θέμα που αφορά και το δικό σας κόμμα, γενικά αφορά το πολιτικό σύστημα. Η αλλαγή του εκλογικού ορίου. Όπως τουλάχιστον αυτό προκύπτει μέσα από την πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Συναγερμού και την αντιπρόταση που φαίνεται να γίνεται δεκτή του ΑΚΕΛ για εκλογικό όριο 3,6%. Θεωρείτε ότι επελέγει αυτή η χρονική στιγμή με στόχο να εμποδιστούν κάποια κόμματα να εισέλθουν στην επόμενη Βουλή το 2016? Ναι, νομίζω το κάναν ξεκάθαρο και και τα δύο κόμματα, και το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ότι στόχος τους είναι να περιορίσουν τον αριθμό, να θέλετε, των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Εμάς δεν μας αγγίζει ως κίνημα, ως Συμμαχία Πολιτών, ούτε το 3,6% ούτε το 5% μας αγγίζει. Εγώ το έχω πει και το επανέλαβα πολλές φορές και θα φανεί. Οι μετρήσεις σας δίνουν πάνω από το, επειδή είπατε για 5, πάνω από το 5%. Θα σας πω. Εγώ τις μετρήσεις, θυμάστε, κάναμε και στις προεδρικές εκλογές εκπομπές. Οι μετρήσεις μου είναι οι πολίτες. Και όταν τότε έλεγα ότι περνώ στο δεύτερο γύρο και οι δημοσκοπήσεις με έδιναν 3, 5, 10, 14%, κανένας δεν πίστευε αυτά που έλεγα. Σας λέω και σήμερα, οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν έξω όπως έπεσαν στην Ελλάδα, όπως έπεσαν στην Τουρκία, όπως έπεσαν παντού. Και είναι σωστή η διαπίστωση που έκανε πρόσφατα ένας επικοινωνιολόγος από την Ελλάδα, ότι φαίνεται πλέον ότι έχει χρεοκοπήσει το σύστημα. Και στην Τουρκία είχαμε 7% απόκληση. Στην Κύπρο ήταν περισσότερο από 7% και τα exit πολλά ακόμα. Άρα η δημοσκόπηση με μένα είναι οι πολίτες. Και επειδή κατεβαίνω στους πολίτες, όχι μόνο την ημέρα τη ημέρα των εκλογών, αλλά σταθερά και έχουμε αυτόν τον ανοιχτό διάλογο, σας λέω ότι θα είμαστε στη Βουλή με μια ισχυρή κοινωνιστική ομάδα. Παρόλα αυτά, παρότι μπορεί το σύστημα αυτών του εκλογικού μέτρου, η αύξηση του εκλογικού μέτρου, να μας προσφέρει και μια έδρα επιπλέον ως Συμμαχία Πολιτών. Εν τούτοις το θεωρώ εντελώς λαθασμένο. Είναι ακροτηριασμός της δημοκρατίας. Γιατί να μην εκπροσωπείται και το κίνημα των υπολόγων, γιατί να μην εκπροσωπείται οποιοδήποτε νέο κίνημα να θέλετε παρουσιαστεί, γιατί πρέπει να φρενάρουμε την εκπροσώπηση των όποιων πολιτικών τάσεων, οι οποίες τη χάνουν μιας αλφα αποδοχής, κοινωνικής αποδοχής μέσα στην κοινωνία. Όλες αυτές οι τάσεις, αυτός ο πλουραλισμός πρέπει να εκφράζεται στη Βουλή, γιατί εμείς δεν έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα. Ωστόσο, κάποιος έλεγε ότι λόγω της αποχής, κύριε Λιλίκα, ο αριθμός πια που απαιτείται, ο αριθμός των ψήφων που απαιτείται για να εισέλθει ένα κόμμα στη Βουλή, λίγο πολύ φτάνει τον αριθμό των προσκεκλημένων σε ένα μεγάλο γάμο στην Κύπρο. Μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά
Ας διερωτηθούμε γιατί υπάρχει αυτή η αποχή και ας όντως εργαστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις πραγματικά στο να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζει να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν. Αυτή πρέπει να είναι η λύση. Να πείσουμε τους πολίτες και μπορούμε να τους πείσουμε τους πολίτες, εάν διευρύνουμε τη δημοκρατία και την εμβαθύνουμε και τα δικαιώματα των πολιτών και όχι ακροτηριάζοντας τη δημοκρατία. Εάν για παράδειγμα αύριο αποδεχτούν την εισήγηση που αρκετά μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας την αποδέχεται, της οριζόντιας ψηφοφορίας για παράδειγμα. Ή αν αποδεχτούν την πρόταση που έχουμε κάνει για το ανακλητό, να δώσουμε στους πολίτες την εξουσία με δημοκρατικά μέσα. Να ανακαλούν είτε τον βουλευτή τους, αν δεν τους εκφράζει και αν έχει αλλάξει πολιτική, είτε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν έχει αναιρέσει το κοινωνικό συμβόλαιο που υπέγραψε προεκλογικά μαζί με τους πολίτες που τον ψήφισαν, είτε τον δήμαρχο τους. Εάν λοιπόν δώσουμε τέτοια εξουσία στους πολίτες να ανακαλούν στο μέσο της θητείας τους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, θα δείτε ότι οι πολίτες θα ενδιαφερθούν, θα δείτε ότι οι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στην πολιτική. Θα κάνει βέβαια και τα κόμματα πιο υπεύθυνα και τους πολιτικούς πιο υπεύθυνους και πιο σοβαρούς. Λέω τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού, αλλά και ως εκβιασμός. Θα μαζευτούν οι 100, οι 200, οι 1000 πολίτες και θα πούνε: δεν μας έκανε στο γήπεδο, στο χωριό μας, δεν μας έκανε αυτό. Θα σε ανακαλέσουμε. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει για... και από την αντίθετη. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Η δημοκρατία πάντα έχει τα αδύνατα της σημεία. Και πάει κάποιος φιλόσοφος έλεγε ότι το δημοκρατικό πολίτευμα είναι το πιο ευάλωτο πολίτευμα. Και είπα για γήπεδα, να μην πω για διορισμούς ή για κάτι άλλο. Εμείς είχαμε εισηγηθεί να υπάρχει συλλογή ανάλογα με το σώμα που εξέλεξε τον εκλεγμένο αξιωματούχο. Συλλογή 25% των υπογραφών και αφού συλλεγούν το 25% των υπογραφών, που πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να μαζέψεις 25% υπογραφές από όλη την Κύπρο για παράδειγμα για ανάκληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Πρέπει να έχει κάποιον πολύ σοβαρό λόγο ο πολίτης να θέλει την ανάκληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να βάλει την υπογραφή του επώνυμα και να τον ανακαλέσει. Ναι, να γίνει μετά. Συγγνώμη, αυτό το 25% μπορεί να προέρχεται από την αντιπολίτευση, η οποία ούτως ή άλλως θα βρίσκεται απέναντι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έτσι ουσιαστικά θα μπορεί να τον ανακαλεί όποτε θέλει. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Ναι. Το δεύτερο σκέλος είναι αφού μαζευτούν το 25% των υπογραφών, τότε εντός ενός μήνος να γίνει δημοψήφισμα και αν το 50% σημεία ψήφος ζητεί την ανάκληση του Πρόεδρου, για παράδειγμα, τότε ανακαλείται και προκυρήσονται εκλογές σε 40 μέρες. Άρα δεν είναι ευκολό. Πρέπει ο Πρόεδρος να έχει κάνει κάτι το συνταρακτικό για να έρθουν οι πολίτες να το αφαιρέσουν ή αν θέλει το Δήμαρχος Λευκωσίας, οι δημότες της Λευκωσίας να φτάσουν σε αυτό το στάδιο να τον ανακαλέσουν. Αυτό θα καταστήσει και τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, τους αξιωματούχους, υπεύθυνους στο ότι δεσμεύονται έναντι του λαού και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων τους. Ενώ σήμερα είναι πλήρως αποδεσμευμένος ο εκάστοτε πρόεδρος ή ο εκάστοτε δήμαρχος ή ο εκάστοτε βουλευτής από τις δεσμεύσεις του έναντι του λαού. Θα μπορούσα να σας πει κάποιος, μπορεί να ακουστεί και λαϊκίστικο, να μπούμε σε διαδικασία και αν το 25% τέλος πάντων δεν είναι θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, φτάνει να πηγαίνουμε σε δημοψηφίσματα και να δημιουργείται και μια αναστάτωση, δηλαδή εσωτερικής φύσεως. Γιατί αναστάτωση? Εγώ σας λέω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να μαζέψει 25% των υπογραφών ενάντια σε έναν αξιωματούχο. Αν ένα μεγάλο κόμμα, λέμε τώρα, κυβερνάει ο Νίκος Αναστασιάδης, το ΑΚΕΛ, δώσει οδηγίες στα μέλη στους ψηφοφόρους του να μαζεύουν αυτό. Πρέπει το ΑΚΕΛ να μπορέσει να μαζέψει, για παράδειγμα, απέναντι στον Νίκο Αναστασιάδη ή εμείς απέναντι στον Νίκο Αναστασιάδη, να μαζέψουμε γύρω στις 130.000 επώνυμες υπογραφές. Επιστρέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ούτε και οι πολίτες είναι αρνιά, όπως κάποιοι νομίζουν, και ό,τι τους πούν κάποιες ηγεσίες θα ακολουθήσουν. Απλούστατα θα καταστήσει, επαναλαμβάνω, θα δώσει στους πολίτες έναν ουσιαστικό ρόλο. Εάν λοιπόν γίνουν αυτά, τότε οι πολίτες θα ενδιαφερθούν. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς έχουμε μια πολιτική δημοκρατία με απόλυτη σταθερότητα. Είναι πλήρης διαχωρισμός των εξουσιών. Η σταθερότητα της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από την πλειοψηφία. Ναι, δεν είναι κοινοβουλευτική. Τότε τι προσφέρει ο ακροτηριασμός της δημοκρατίας? Τι προσφέρει στον λαό ή στην κοινωνία το να μην εκφράζονται όλες οι απόψεις στη Βουλή? Τίποτα. Εγώ έκανα αντιπρόταση. Τους είπα, ελάτε να αλλάξουμε το σύστημά μας, το πολιτικό μας κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι, που είναι πολύ πιο δημοκρατικό πολίτευμα από την προεδρική δημοκρατία. Αυτή είναι αλήθεια. Ελάτε να το κάνουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και εγώ δέχομαι να βάλουμε και 5 και 7% αν θέλετε μέτρο. Για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Υπάρχει λόγος που το έκαναν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ή οι πλήστες ευρωπαϊκές χώρες. Διότι έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εν όψη των βουλευτικών εκλογών, σχεδιάζεται ευρύτερες συνεργασίες είτε με ομάδες πολιτών είτε με κόμματα? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει. Είτε με προσωπικότητες. Με προσωπικότητες έχουμε επικοινωνία και επαφή. Εννοώ με προσωπικότητες που έχουν ένα κοινωνικό εκτόπισμα ή έχουν πετύχει στον τομέα δράσης. Που δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα, αλλά τέλος πάντων. Οι οποίες όμως είναι των απόψεων μας, διότι το θεωρούν πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε σε διάλογο και κάποια τέτοια πρόσωπα θα είναι στο ψηφοδελτίο της Συμμαχίας Πολιτών.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, εμείς είχαμε κάνει αλλεπάλληλες προσπάθειες, ακόμα και στις ευρωεκλογές. Είχαμε προτείνει κοινό ψηφοδελτίο. Είχαμε προτείνει τη σύγκληση ενός συνασπισμού χωρίς να καταργηθούν τα κόμματα ή τα κινήματα, αλλά διατηρώντας την αυτοτέλεια τους, αλλά να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό. Κοινό αλλά αυτό όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα με το εκλογικό μέτρο στις βουλευτικές εκλογές. Δεν νομίζω να είναι πρόβλημα, γιατί ένα συνασπισμό απαιτεί να πάρει το 18%. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα ένα τέτοιο συνασπισμό να θα ξεπεράσει κατά πολύ το 18%. Αν με ρωτάτε εμένα, θα σπάσει και το δίπολο. Αλλά και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με τη δυναμική που θα αποκτήσει. Όμως, μάλιστα πήγαμε ένα βήμα παραπέρα εμείς, επειδή απέτυχαν οι προηγούμενες μας προσπάθειες. Στην μια από τις τελευταίες συνεδρίες της πολιτικής συγκλήτου, είχε αποφασιστεί και το δήλωσα δημόσια, το παραλαμβάνω και απόψε κοντά σας, ότι στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η πρότασή μας για συνασπισμό δυνάμεων, διατηρώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων και με κοινό ψηφοδέλτιο, αποποιούμε εγώ ως πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, και αυτή είναι η αποφάση της πολιτικής συγκλήτου, να ηγηθώ αυτού του συνασπισμού. Να βρούμε κάποιον άλλον ηγέτη. Και εγώ δεν θα είμαι. Θα αποδεχτείτε τον ηγέτη ενός άλλου κόμματος ή να βρούμε έναν τρίτο? Εγώ συζητώ τα πάντα. Και το λέω ειλικρινά, συζητώ τα πάντα. Και ποια κόμματα θα μπορούσαν να μετέχουν σε αυτό? Φαντάζομαι ΔΥΚΟ, ΕΔΕΚ, εσείς. Εμείς απευθυνθήκαμε. Ναι, απευθυνθήκαμε στο ΔΥΚΟ και στην ΕΔΕΚ. Με το Ευρωκό δεν το άφησατε. Το Ευρωκό και οι οικολόγοι, για να είμαστε δίκαιοι, ναι, στην ουσία συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Ναι, με την κυρία. Με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και με την Υπουργό Γεωργίας. Απευθυνθήκαμε στις πολιτικές δυνάμεις που είναι καθαρά στην αντιπολίτευση. Που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση, είναι στην αντιπολίτευση. Καλά, η κυρία Παναγιώτη δεν ασκεί εκτελεστική εξουσία. Εγώ θεωρώ ότι και για λόγους αρχής, αφού οι οικολόγοι ήταν αντιπολίτευση ή θέλουν να είναι αντιπολίτευση, έπρεπε να είναι έξω από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι με το ένα πόδι μέσα και το άλλον έξω. Το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε εμείς στο ΔΥΚΟ και στην ΕΔΕΚ, που είναι δύο άλλες πολιτικές δυνάμεις. Διαβλέπετε προοπτικές? Είχατε επαφές, φαντάζομαι. Δυστυχώς όχι, δεν θα έλεγα ότι διαβλέπω προοπτικές. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα και επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια συνεργασία και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για την ηγεσία αυτού του συνασπισμού από άλλον εκτός από τον πρόεδρο της Συμμαχίας. Με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με την αποχώρηση της κυρίας Θεοχάρους, θα έρθετε σε επαφή μαζί της και με την αλληλεγγύη, έτσι θα ονομάζεται το κίνημα που δημιουργεί? Εντάξει, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει το κίνημα η Ελένη Θεοχάρους. Εάν το δημιουργήσει και αν το δημιουργήσει, εμείς δεν αρνηθήκαμε ποτέ σε κανέναν να συνομιλήσουμε και να συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί και τι θέσεις θα διαμορφώσει στα διάφορα ζητήματα. Γιατί ξέρετε, μια συνεργασία, και αυτό το είχαμε πει και απέναντι στην ΕΔΕ και στο ΔΥΚΟ, δεν το λέω τώρα για την Ελένη Θεοχάρους μόνο. Για να την αγκαλιάσει η κοινωνία μια τέτοια συνεργασία, ένα τέτοιο συνασπισμό, θα πρέπει αυτή η συνεργασία να εδράζεται σε κοινές θέσεις, σε ένα κοινό πρόγραμμα, στα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο. Είναι αυτά, είναι το Κυπριακό, είναι η οικονομία, είναι μια σειρά από ζητήματα. Εάν αυτή η συνεργασία αποσκοπεί μόνο σε καλύτερα εκλογικά αποτελέσματα, δηλαδή είναι χειροσκοπικό χαρακτήρα, οι πολίτες δεν θα την αγκαλιάσουν. Ο κύριος Κουλίας είναι μέσα στα πλάνα σας ή μέσα στο ενδεχόμενο συνεργασίας? Εντάξτε, ο κύριος Κουλίας έχει μείνει ανεξάρτητος βουλευτής. Εμείς σίγουρα δεν θα θέλαμε ποτέ να μπούμε σπόντα ή αν θέλετε να δημιουργήσουμε προστριβές. Πάντως είπε ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει στη συνένωση όλων των χώρων του ενδιάμεσου, όλων των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Διαφορετικά θα κατέλθει με δικό του ψηφοδέλτιο. Εντάξει, επιλογή και απόφαση που αφορά τον ίδιο. Όχι, ναι, αλλού θέλω να καταλήξω. Αν υπάρξει μια πολυδιάσπαση σε αυτό το λεγόμενο ενδιάμεσο χώρο, ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα σε όλα τα κόμματα πια επιμέρους. Εντάξει, νομίζω ότι οι πολίτες έχουν εντελώς διαφορετική πλέον προσέγγιση από ό,τι είχα στο παρελθόν. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν γίνει πολύ πιο καχύποπτοι, αλλά και με πιο κριτικό πνεύμα. Θα μας κρίνουν όλους μας και από τις διαχρονικές μας τοποθετήσεις και από τη στάση και συμπεριφορά μας διαχρονικά και σε διάφορα στα ζητήματα που τον απασχολούν τον ίδιο. Θα μας κρίνει και από την ειλικρίνειά μας όταν μιλούμε για συνεργασία ή όχι. Εγώ δεν ανησυχώ. Ξέρετε, έχω μάθει στη ζωή μου να μην ασχολούμαι με το τι κάνουν οι άλλοι, να ασχολούμαι με το τι κάνουμε εμείς. Εάν εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, εάν εμείς διαμορφώσουμε σωστές προτάσεις και συνεχίσουμε με τις θέσεις μας να υπερασπιζόμαστε και τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού στο σύνολό του όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού, αλλά και τα συμφέροντα των πολιτών. Τόσο στην οικονομία όσο και στον εξυγχρονισμό και στη μεταρρύθμιση του κράτους, με τις πολύ ριζοσπαστικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, τότε οι πολίτες θα μας επενέσουν και θα μας επιβραβεύσουν. Αν εμείς πάψουμε να ασχολούμαστε στη διαμόρφωση πολιτικής που θα πάρει τη χώρα μπροστά και θα δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον, και αρχίζουμε να ασχολούμαστε με το τι κάνει ο Α ή ο Β από φόβο μήπως μας συμπίσει τον Α ή τον Β πολίτη, αυτόν οι πολίτες
δεν θα το επενέσουν, είμαι σίγουρος ότι θα το καταδικάσουν. Έχοντας την εμπειρία της Ελλάδος με τη Χρυσή Αυγή, πώς θα βλέπατε το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΕΛΑΜ, το οποίο δηλώνει η Χρυσή Αυγή Κύπρου στο νέο κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, κάποιοι το επικαλέστηκαν για να πούν ότι η αύξηση του εκλογικού μέτρου είναι για να αποκλείσει το ΕΛΑΜ. Επιτρέψτε μου, λόγω των σπουδών μου, να γνωρίζω πολύ καλά πώς εξελίχθηκαν διάφορα ακροδεξιά κινήματα ή φασιστικά κινήματα στην Ευρώπη διαχρονικά. Όλα αυτά τα κινήματα αναπτύχθηκαν και πέτυχαν σε έναν βαθμό λόγω των κοινωνικών και κυρίως των οικονομικών συνθήκων. Εκεί που υπήρχε μεγάλη οικονομική κρίση και μεγάλη ανεργία, υπάρχει και ο σπόρος ανάπτυξης τέτοιων κινημάτων. Εκεί που υπάρχει δυστυχία, εκεί που υπάρχει κενό, να θέλετε, από πλευράς του κράτους, του κοινωνικού κράτους, στο να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, υπάρχει χώρος για διείσδυση τέτοιων κινημάτων. Η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα αυτόν έκανε. Κάλυπτε το κενό του κοινωνικού κράτους. Την αντίδραση κάλυπτε. Και την αντίδραση, αλλά έκανε. Γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι η Ελλάδα έχει 6-7% ασφαλώς, ναζί. Ασφαλώς δεν έχει. Μα ό,τι και η Γαλλία έχει τα ποσοστά που παίρνει Λεπέν, όλοι αυτοί οι πολίτες που είναι εκατομμύρια, είναι ρατσιστές, είναι ακροδεξιοί, είναι φασίστες, δεν ξέρω τι. Είναι αντίδραση στο σύστημα. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, υπάρχει ο κίνδυνος το εκλογικό μέτρο να ειροποιήσει το ΕΛΑ. Να το καταστήσει στα μάτια των νέων, που οι νέοι είναι οι πιο αποστασιοποιημένοι σήμερα από την πολιτική, ως το αντίπαλο δέος ενός σαθρού κατεστημένου. Και να το ενισχύσει αντί να το αποδυναμώσει. Τα αυτά τα κινήματα αποδυναμώνονται όταν διευρύνουμε τη δημοκρατία. Όταν φέρνουμε την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Όταν το κράτος μας είναι αποτελεσματικό. Βλέπετε με συμπάθεια τέτοια κινήματα, γιατί κάποιες φορές λόγω θέσεων που εκφράζουν στο Κυπριακό. Κάτι άλλο. Μα ούτε στο Κυπριακό είναι πλησίων οι θέσεις μας, ούτε σε άλλα ζητήματα. Εγώ τέτοια κινήματα τα θεωρώ και θα σας θυμίσω στις προεδρικές εκλογές την προσωπική επίθεση που δέχτηκα από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής που ήρθε στην Κύπρο τότε για την τοποθέτησή μου ότι ήταν απαράδεκτη η παρουσία του στην Κύπρο. Κάθε άλλον παραταβλέπουμε με συμπαθία εμείς. Εμείς είμαστε υπέρ της διεύρυνσης της δημοκρατίας. Αυτά τα κινήματα οδηγούν στο τέλος της ημέρας στον ακροτηριασμό. Κάποια άλλα κόμματα, και λυπούμε, νομίζουν ότι και εκείνα ακροτηριάζοντας στην δημοκρατία θα κόψουν έξω τέτοια κινήματα. Εμένα ο φόβος μου είναι ότι θα τα ειροποιήσουν. Επειδή ήταν μάλλον και στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, έχετε βγάλει μια ανακοίνωση βέβαια καταδικάζοντας τα επεισόδια εναντίον Τουρκοκυπρίων. Ωστόσο, φαίνεται ότι τουλάχιστον σε ομάδες νέων υπάρχουν τάσεις να δημιουργηθούν ή να προκύψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες φαντάζομαι και δεν μας συμφέρουν ως κράτος και ως πολιτικό σύστημα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη έχουμε. Όχι, πρώτα-πρώτα τέτοιες ενέργειες που είναι καταδικαστές απόλυτα, είναι καταδικαστές πρώτα όταν γίνονται έναντι οποιοδήποτε ανθρώπου. Ναι. Όχι γιατί γίνονται έναντι τον Τουρκοκύπριο, έναντι οποιοδήποτε ανθρώπου. Εμείς καταδικάζουμε και τη βία στα γήπεδα. Δεν είναι διαφορετικό φαινόμενο. Μην νομίζετε ότι είναι διαφορετικό φαινόμενο. Αν το ψάξετε, θα δείτε ότι είναι περίπου οι ίδιοι άνθρωποι. Έχει μία διαφορά. Εκεί είναι δύο ομάδες. Τώρα ξαφνικά είδαμε πέντε Τουρκοκύπριους να περπατάνε στον δρόμο. Είναι μια κουλτούρα αντίληψης όμως της ανεκτικότητας που δεν υπάρχει. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν τα ίδια γεγονότα. Οι ίδιοι άνθρωποι. Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως λοιπόν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί ακριβώς δεν ανέχονται το διαφορετικό και την άλλη άποψη ή τη διαφορετική εθνότητα ή τη διαφορετική ιδεολογία. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι που πρέπει το σχολείο να δουλέψει, η παιδεία μας να καλλιεργήσει την ανεκτικότητα. Και αυτό θα το καλλιεργήσει, επαναλαμβάνω, όπως έλεγα και πριν, καλλιεργώντας τη δημοκρατία. Που η δημοκρατία προϋποθέτει αλληλοσεβασμό, αποδοχή της διαφορετικής άποψης, της διαφορετικής ιδεολογίας, της διαφορετικής εθνότητας. Εμείς το καταδικάσαμε, διαφωνούμε μόνο σε ένα ζήτημα από κάποιες τοποθετήσεις. Ενώ αυτά τα γεγονότα ρίχνουν μήλο στην τουρκική προπαγάνδα για την διχοτόμηση, λέγοντας ότι. Νερό στο μήλο, ναι. Ναι, βλέπετε. Νερό στο μήλο, ναι. Είπα μήλο στο. Όχι και το μήλο, είπατε, αλλά δεν πειράζει. Νερό στο μήλο της τουρκικής προπαγάνδας, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε οι δύο κοινότητες μαζί, άρα πρέπει να ζήσουμε χωριστά, άρα να προάξουμε την διχοτόμηση. Από την άλλη, είναι λάθος από δική μας πλευρά να ανάγουμε αυτό το ζήτημα, να του δίνουμε τόσο μεγάλη προβολή και σημασία, ξεχνώντας κάτι πολύ πιο σημαντικό. Δεκάδες χιλιάδες Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας περνούν εδώ και 13 χρόνια στις ελεύθερες περιοχές. Εργάζονται με τους Ελληνοκύπριους μαζί. Ναι, δεν και δεν είχαμε τέτοια αλλά προβλήματα. Συνήθως τα προβλήματα ξεκινάνε από ένα επεισόδιο. Από... Ναι, νομίζω πρέπει να το βάλουμε στις το ζήσαμε, του... νομίζω, με τα ναι. γεγονότα του Δεκέμβρη του 1963. Ναι, βέβαια υπήρχαν σχεδιασμοί πίσω, δεν ήταν τυχαίων, αλλά
Αλλά χρειάζεται η σπίθα. Ναι, ασφαλώς πρέπει να καταδικάζονται. Ασφαλώς όμως πρέπει να βρούμε τις αιτίες και να τις διορθώσουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να δημιουργήσουμε τη σωστή δημοκρατική κουλτούρα. Από την άλλη όμως, πρέπει να τονίζουμε αυτά που είναι και τα πιο θετικά. Το γεγονός ότι από το άνοιγμα των φραγμάτων μέχρι σήμερα δεκάδες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργάζονται ή συναντώνται και δεν έχει σπάσει μύτη. Αυτό είναι το μέγα επίτευγμα που αποδεικνύει ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Και η διχοτόμηση δεν εξυπηρετεί ούτε τους μεν ούτε τους δε. Είναι την Τουρκία που εξυπηρετεί. Κύριε Λίκα, είχαμε πει να συζητήσουμε και οικονομία, έχουμε περάσει πέραν και την ώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.